Το Dragon Ball ήταν μια σειρά για μικρά αγόρια. Ναι, για παιδιά κυρίως. Άρα έπρεπε ο πρωταγωνιστής του συνεχώς να μπορεί να τον βλέπει ένα νεαρό παιδί και να κοιτάει, να βλέπει τον εαυτό του σε αυτόν. Γι' αυτό και συνήθως όλοι οι σόνεν χαρακτήρες είναι μικρά αγόρια, τα οποία ίσως είναι πολύ μαζεμένα ή αντίθετα έχουν πάρα πολύ ενέργεια και γίνονται συνέχεια ήρωες, αποκτάνε υπερδυνάμεις και έτσι εξελίσσονται οι περισσότεροι ήρωες του Shonen Jump. Στο Dragon Ball έχουμε ακριβώς την ίδια ιστορία. Ένα μικρό μοναχό παιδί στα βουνά, όπου βρίσκει μια κοπέλα και ξεκινάει μια περιπέτεια. Βλέπουμε ότι οι πρωταγωνιστές όσα χρόνια αν περάσουν, εμφανισιακά δεν αλλάζουν υπερβολικά. Μπορεί να έχουν κάποια ουλή, μπορεί να έχουν λίγο παραπάνω λεπτομέρεια στα μάτια που θα δει, ή μαύρους κύκλους που δείχνουν ότι έχουν μεγαλώσει, αλλά ποτέ σε καμία περίπτωση δεν τους λες ενήλικους. Εκτός, φυσικά, μα μιλάμε για το τέλος της σειράς, όπου συνήθως το τέλος της σειράς βλέπουμε το τελευταίο στάδιο του πρωταγωνιστή. Αντίθετα στο Dragon Ball, αυτό το βλέπουμε στη μέση. Θα μου πείτε, δεν ξέραμε αν ο Ακίρα Τοριγιάμα είχε σκοπό να τελειώσει το Dragon Ball σε εκείνο το σημείο, γι' αυτό το λόγο κοίταγε να το κλείσει. Γιατί από την αρχή τη σειρά του Dragon Ball γνωρίζουμε ότι ο Τοριγιάμα αρχικά είχε θέσει σαν όριο ότι ήθελε το Dragon Ball να κρατήσει για ένα χρόνο. Άρα πολλοί πιστεύαν ότι το Dragon Ball θα τελειώσει μετά την ιστορία του Pilaf. Και στη συνέχεια συνέχισε χωρίς να έχει βάλει κάποιο στόχο. Άρα, άμα παρακολουθήσετε επίσης το manga, μπορείτε να δείτε ότι στο τέλος όπου ο Γκόκου παντρεύεται τη Τσίτσι, βλέπουμε ότι εμφανίζεται ένας μικρός χελονοτζίνι στην άκρη της σελίδας που λέει ότι οι ιστορίες του Γκόκου θα συνεχίσουν για λίγο ακόμα. Όπου το λίγο ακόμα καταντάει λίγο ειρωνικό από την άποψη ότι συνέχισαν άλλο τόσο με επιπλέον την ιστορία του Freezer, του Cell και του Μπου. Δεν κάνω λάθος, ο Τοριγιάμα άρχισε να γράφει νομίζω από το 84 και τελείωσε το 95. Ήτανε, ναι, πάρα πολλά χρόνια. Ποια είναι γενικότερα η γνώμη σας για τους χαρακτήρες οι οποίοι ενηλικιώνονται, ενώ η ιστορία συνεχίζεται? Προτιμάτε να μένουν η ίδια ηλικία ή προτιμάτε να βλέπετε το επόμενο βήμα? Εγώ, εντάξει, προτιμώ σίγουρα να αναπτύσσονται επειδή βλέπεις νέες πτυχές των χαρακτήρων τους τέλος πάντων ή με το πώς αλλάζουν στον χρόνο. Σημείο παράδειγμα στο Ναρούτο, όταν είχαν νικήσει την Κάγουγια, μετά είχε κάνει ένα μεγάλο timeskip, αν δεν θυμάσαι. Και μ' αρέσει αυτό το, ξέρεις το, ήταν έτσι και μετά στο επόμενο επεισόδιο, ας πούμε, να δείχνει πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα σε τόσο καιρό, πλέον πώς είναι η καθημερινότητά τους μετά από ένα μεγάλο γεγονός ή τέλος πάντων κάτι τέτοιο. Αλλά ναι, εγώ προτιμώ τους χαρακτήρες να εξελίσσονται και ηλικιακά, αλλά ναι, και σαν χαρακτήρες βέβαια. Συμφωνώ και εγώ με εσένα. Είναι ωραίο να βλέπουμε τι γίνεται μετά την ιστορία. Είναι ωραίο το ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα και μετά να βλέπουμε και τι γίνεται μετά το ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Και γενικότερα η ιδέα μου άρεσε. Αλλά φυσικά φτάνουμε στο σημείο όπου η κατάσταση γίνεται λίγο περίεργη. Από τη στιγμή που ενηλικιώνεται ο χαρακτήρας σου, τι πρέπει να κάνεις για να συνεχίσει μια σειρά? Να παρουσιάσεις, ειδικά μια σειρά η οποία απευθύνεται σε μικρά παιδιά, να παρουσιάσεις ένα νέο μικρό χαρακτήρα. Και φυσικά στο Dragon Ball Z αυτό γίνεται κυριολεκτικά στο πρώτο επεισόδιο. Ποιος ήταν αυτός που μίλησε? Εγώ. Α, στο πρώτο επεισόδιο του Dragon Ball Z μας εμφανίζεται ο Gohan. Ο Gohan, όπως ξέρουμε όλοι, είναι ο μικρότερος γιος του Goku, ο οποίος είναι δειλός, η μάνα του θέλει να τον κάνει καλό μαθητή, άρα δεν εκπαιδεύεται, δεν πολεμάει και δεν έχουμε ακούσει μέχρι στην ηλικία που παρουσιάζεται, άμα δεν κάνω λάθος, είναι 4 χρονών. Αν και αναφέρει ότι είναι 3 χρονών, στην πραγματικότητα είναι 4 χρονών. Και βλέπουμε ότι δεν έχει καμία σχέση με τις πολεμικές τέχνες. Αντίθετα, φοβάται. Θα μου πεις 4 χρονών είναι, τι περίμενες να παίζει ξύλο? Αλλά βλέπουμε ότι ούτε η ιστορία δεν τον προωθεί αρχικά ώστε να ασχοληθεί με τις πολεμικές τέχνες. Παρ' όλα αυτά, είναι η πρώτη απόπειρα ώστε να επαναφέρουμε έναν μικρό main hero στην ιστορία μας. Για να ξέρετε, στο Shonen γενικά στα άνιμε, τα παιδιά τα οποία είναι νέα και ξέρεις δυνατά και αυτά, πουλάνε, αρέσουνε, ταυτίζονται με τα άλλα παιδάκια που βλέπουν άνιμε, οπότε πουλάει. Κοίτα, συγκεκριμένη περίπτωση ο Gohan τέλος πάντων ήταν σε μια φάση που έλεγες, εντάξει, αυτός δεν φαίνεται να γίνει πολεμιστής, μετά ξέρω εγώ που άσχεται να προπονεί ο Piccolo, συμμετείχε και σε πολύ μεγάλες μάχες. Αν και οι μεγάλες μάχες είναι βέβαια λίγες, ξέρω εγώ, με το Cell και το Boo αντίστοιχα. Αλλά μετά βλέπουμε στο Cell Saga ότι δείχνει και στοιχείο ότι είναι ειρηνιστής, οπότε πολλοί άλλαξαν γνώμη. Είπανε εντάξει, αυτό τώρα το πάει αλλού.
Αλλά ναι, γενικώς ο Gohan είναι ένας χαρακτήρας που είχε πάρει, θεωρώ, έχει πάρει αρκετή προσοχή στο Z. Και φυσικά βλέπουμε ότι γενικότερα έγινε μια προσπάθεια ώστε να επαναφέρουμε έναν μικρό ηλικιακά χαρακτήρα στο προσκήνιο, να ξαναγίνει δηλαδή ο μικρός χαρακτήρας η προσοχή. Και το συζητάγαμε κιόλας με το Stay Down, ότι στο τέλος του Cell Saga, μετά την μεταμόρφωση του στον Gohan, όπου έγινε η ψηφοφορία για τον πιο διάσημο χαρακτήρα, που αυτό γίνεται συνήθως στο Shonen Jump. Συνήθως στο Shonen Jump τα παιδιά στέλνουν τις ψήφους του και ψηφίζουν στις σειρές που παρακολουθούν ποιον χαρακτήρα προτιμάνε. Βλέπουμε ότι ο Goku χάνει την πρωτιά και αντίστοιχα πρώτος είναι ο Gohan. Άρα η προσπάθεια που έγινε ώστε ο Gohan να γίνει αγαπητός στον κόσμο είχε πετύχει. Βλέπαμε δηλαδή ότι τον Gohan ξεκίνησε σαν ένα άτομο το οποίο δεν ήθελε να πολεμάει, εξελίχθηκε σε ένα άτομο το οποίο είχε μέσα του κρυφή δύναμη και οργή και συνέχεια έγινε... Potential. Ακριβώς, είχε hidden potential και συνέχεια βλέπουμε ότι έγινε εν μέρη πρωταγωνιστής. Και βλέπουμε ότι στο τέλος του Cell Saga, με τον Goku να έχει πεθάνει και με τον Gohan να έχει πάρει τη σκυτάλη, βλέπουμε ότι πραγματικά ξαναγύρισε ο μικρός πρωταγωνιστής στην ιστορία. Και τότε έρχεται το απρόβλεπτο. Αλλά πριν προχωρήσω στο απρόβλεπτο, πρέπει να αναφέρω κάτι. Το άνιμε βασιζόταν στο μάγκα του Ακίρα Τοριγιάμα. Φυσικά υπήρχαν διαφορές, φυσικά υπήρχαν φίλερ, φυσικά υπήρχαν διαφορετικές σκηνές. Υπάρχει φυσικά το γεγονός ότι το άνιμε γράφεται από σεναριογράφους κάθε επεισόδιο, ενώ το μάγκα γράφεται από τον Ακίρα Τοριγιάμα. Άρα κάθε σεναριογράφος κατανοεί και μεταφέρει το μάγκα στην animated μορφή του όπως καλύτερα πιστεύει. Και υπάρχουν πάρα πολλοί σχολιασμοί ότι ο Goku στο άνιμε και στις ταινίες ήταν περισσότερο ηρωικός από ότι ήταν και στο μάγκα. Και ο ίδιος ο Akira Toriyama έχει παραδεχτεί ότι δεν του άρεσε πώς είχαν αλλάξει το χαρακτήρα του και τον είχαν κάνει προστάτη του κόσμου, ειδικά σε κάποιες ταινίες που φωνάζει ότι πρέπει να νικήσω για τους φίλους μου, ενώ αντίθετα στο μάγκα δεν τον έχουμε ακούσει ποτέ να μιλάει έτσι. Με τον Τέρλος, ας πούμε. Ακριβώς. Είναι ακριβώς η σκηνή που σκεφτόμουν όταν έφτιαχνε τη Spirit Bomb. Mm. Και βλέπουμε ότι ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ του άνιμε και του μάγκα. Το μάγκα, αν και το γράφει Ακίρα Τοριγιάμα, πάντα με έναν μαγκάκα, το άτομο δηλαδή που γράφει το μάγκα, υπάρχει και ο editor. Ο editor είναι ένα άτομο το οποίο η δουλειά του είναι να είναι δίπλα στο μαγκάκα, να διορθώνει αυτά που του δίνει και να τα εγκρίνει, σύμφωνα φυσικά με το τι κάνει το μάγκα σου πιο αρεστό στον κόσμο και πιο εμπορικό, να το πούμε έτσι. Άρα αυτός ο editor είναι υποχρεωμένος να λέει στον Toriyama κάποιοι χαρακτήρες δεν δείχνουν ωραίοι, ξανασχεδίασέ τους, κάποιες πλοκές δεν είναι ωραίες. Και βλέπουμε ότι έχουμε πολλά στιγμιότυπα στη σειρά, όπου παλιοί editors έχουν γυρίζει και έχουν σχολιάσει στον Akira Toriyama ότι κάποιοι χαρακτήρες του δεν ήταν ωραίοι. Το πιο κλασικό σημείο που ξέρουμε όλοι είναι φυσικά η εμφάνιση των πρώτων ανδροειδών του 19 και του 20, όπου ο πρώην editor του Akira Toriyama, ο Torishima, τον κάλεσε και του είπε ότι ο 19 και ο 20 είναι ένας χοντρομπαλάς και ένας μπαμπόγερος και δεν πιστεύω ότι αξίζουν να είναι main κακή της ιστορίας. Στη συνέχεια δεν είχε καθόλου άδικο. Αλλά δεν ξέρουμε πώς εξελισσόταν η ιστορία αν όντως ο 19 και ο 20 ήταν η κακή της ιστορίας μας. Η κύρια κακή. Κοίτα, της ιστορίας. Κοίτα εδώ που τα λέμε, το Cell Saga είχε αλλάξει πάρα πολλούς μέκους. Δηλαδή στην αρχή ήταν ο Dr. Zero με το Android 19, μετά 17-18, μετά μπήκε και ο 16, Cell, δηλαδή είχε αλλάξει πολλούς main κακούς. Ισχύει. Το δεύτερο, όπως λες και εσύ, είναι ότι ο Toriyama σχεδίασε δύο νέα Android, το 17 και το 18. Mm. Όπου όταν τους είδε το αντίστοιχο άτομο που είχε σχολιάσει το 19 και τον 20, γύρισε και του είπε: «Α, πριν ήταν ένας γέρος και ένας χοντρομπαλάς και τώρα είναι δύο πεδαρέλια. Δεν πιστεύω», λέει, «ότι ταιριάζουν σαν main κακοί». Και στη συνέχεια ο Toriyama παρουσίασε την πρώτη μορφή του Cell, όπου η πρώτη μορφή του Cell πέρασε από επεξεργασία, έγινε η δεύτερη μορφή, η οποία η δεύτερη μορφή σχολιάστηκε ότι έδειχνε ανόητη και φτάσαμε τελικά στο Perfect Cell. Ξεκινήσαμε δηλαδή από ένα έντομο, φτάσαμε σε ένα πράγμα που έμοιαζε μεταξύ έντομο, ανθρώπου και βάτραχου και στο τέλος φτάσαμε στην τέλεια μορφή του. Ναι. Στην τέλεια, στην πιο, να το πω, ανθρώπινη μορφή που έχει ο Cell, διότι έχει ανθρώπινο πρόσωπο, αν και έχει φτερά και φυσικά έχει κάποια χαρακτηριστικά εντόμου, εξακολουθεί να μοιάζει πιο πολύ σαν άνθρωπος παρά με έντομο.
Και έχουν επηρεαστεί τέλος πάντων στοιχεία στο χαρακτήρα του, ας πούμε ότι το είναι σίγουρο για τον εαυτό του, ξέρει ότι είναι πιο δυνατός. Ναι. Και ναι. Και φυσικά βλέπουμε πως ένας editor, πως ένα άτομο το οποίο διαβάζει το μάγκα και δίνει τη γνώμη του, μπορεί να επηρεάσει τον δημιουργό. Δεν ξέραμε πως θα εξελιζόταν η ιστορία τότε και δεν θα μάθουμε ποτέ. Δεν θα μάθουμε ποτέ πως θα ήταν η πλοκή αν ο 19 και ο 20 ήταν τα ανδροειδή που ήταν η μένικα και της ιστορίας. Και ας μην ξεχνάμε το βασικότερο, ο Toriyama σαν άτομο δεν προσχεδίαζε τις ιστορίες του. Έγραφε κυριολεκτικά την ιστορία ένα κεφάλαιο. Άρα δεν υπήρχε μια τεράστια πλοκή που κρυβόταν από πίσω. Βλέπουμε δηλαδή πολλούς μαγκάκα. Αυτοσχεδίαζε. Ναι, συνεχώς. Υπήρχε πάρα πολύ αυτοσχεδιασμός. Βλέπουμε μαγκάκα όπως ο Eiichiro Oda του One Piece ή ο Hiro Mashima του Fairy Tail, όπου εξηγούν ότι πριν ξεκινήσουν μια τεράστια ιστορία έχουν φτιάξει μια πλοκή στο μυαλό τους και την εξελίσσουν σιγά σιγά. Ναι, και διορθώνουν τα λάθη στην πορεία, ναι. Που εντάξει, είναι, ακούγεται λογικό. Και φυσικά, μην ξεχνάμε ότι αν και μια ιστορία μπορεί να ακούγεται τέλεια στο κεφάλι σου, όσο προχωράς και τη γράφεις, βρίσκεις λάθη. Ένας χαρακτήρας, ας πούμε, που δεν έπρεπε να έχει εμφανιστεί, εμφανίζεται. Μια ικανότητα η οποία δεν έπρεπε να δουλεύει έτσι, την χρησιμοποίησες αντίστοιχα, άρα έπρεπε να βρεις έναν τρόπο να τη γράψεις διαφορετικά για να το σώσεις. Για παράδειγμα, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Dragon Ball ήταν ότι αν και τα ανδροειδή 19 και 20 ήταν δυνατά, δεν ξέρανε ότι ο Γκόκου και ο Βετζέτα ήταν στο Νάμεκ. Ή το γεγονός ότι ο Dr. Gero, αν και προέρχεται από το στρατό της Κόκκινης Κορδέλας, στο μάγκα και στο άνιμε δεν είχε αναφερθεί ποτέ σαν κομμάτι του στρατού. Και η αλήθεια είναι ότι ο Dr. Gero είναι retcon, δηλαδή είναι, πώς θα το πω, παίρνουν την ιστορία και την αλλάζουν του Commander Red. Ή αν όχι του Commander Red, του Dr. Frapp, ενός άλλου επιστήμονα που υπήρχε στο στρατό της Κόκκινης Κορδέλας. Με λίγα λόγια, ο Dr. Gero δεν υπήρχε στην αρχική ιστορία του Dragon Ball. Και θα μου πείτε, το retcon είναι κακό? Το retcon είναι κακό από την άποψη ότι σπάει την ιστορία. Δεν γίνεται όταν γράφεις μια ιστορία απλά να αγνοείς τους κανόνες και να γράφεις κάτι άλλο. Δεν εννοώ να διορθώνεις μια ικανότητα, για παράδειγμα να λες «Α, ο Super Saiyan έχει πολλαπλασιαστεί 50 και, και μετά από 100 chapters να πεις «Ο Super Saiyan έχει πολλαπλασιαστεί 45». Είναι να αλλάζεις κλειδιά πλοκές. Ο Dr. Gero δεν υπήρχε και δεν προσπάθησε ο Toriyama να τον προσθέσει στην ιστορία με κανέναν τρόπο. Είπα απλά ότι ήταν ένας επιστήμονας. Επειδή τον έβγαλε από νωρίς. Ναι. Καλό είναι να έχεις έναν editor, κατά τη γνώμη μου, διότι όταν προσπαθείς να τα κάνεις όλα μόνος σου, γίνεται κάπως, δεν ξέρω πώς να το πω. Όπως ένα παράδειγμα μπορώ να φέρω είναι ο Λούκας στα prequels. Ναι. Όλα μόνος του, κανείς δεν του έλεγε, ήταν το main κεφάλι, κανείς δεν του έλεγε τι να κάνει και τα prequels βγήκαν λίγο σκατά. Οπότε για μένα είναι καλό να έχεις editor. Άλλο αυτό. Λοιπόν, τώρα η γνώμη του editor να αλλάζει συνέχεια, αυτό δεν το πολύ, δεν μπορώ να ξέρω, διότι ένα περίεργο στην ιστορία ότι και πάλι η editor του Toriyama δίνει τη γνώμη του. Όλο περίεργο όμως αυτός ο Torishima τον ακούω και σήμερα να μιλάει για το Dragon Ball. Νομίζω πες να την αγαπάει τη σειρά, δηλαδή να ασχολείται, να δίνει συμβουλές ακόμα στον Toriyama και ας είναι πάλι συνεργάτες. Γενικά είναι μεγάλος στη βιομηχανία και πιστεύω ότι νιώθηκε κάποια περηφάνεια που ανακάλυψε τον Toriyama. Μάλιστα, μάλιστα. Γενικά σαν arc αυτό, μόνο αυτό με πείραξε, που μιας και με ρωτήσατε, ότι η Αλλάδα συνέχεια κακή και δεν υπήρχε μια συνοχή. Ήτανε πολύ consistent arc. Έχω την αίσθηση ότι αφού έφερε τον Trunks, ήθελε κάπως να το τελειώσει με τον Trunks. Αλλά όχι αυτό που, όπως το είδαμε, δηλαδή που πήγε στο μέλλον. Και νομίζω ότι αυτό με το μέλλον βασικά που ο Trunks έκανε αυτό, νομίζω ότι το έχει σχεδιάσει από νωρίς. Αλλά όλα αυτά τα προηγούμενα του βγήκανε παιδιά από το κεφάλι. Μόλις του είπε αυτός όχι δεν θα το κάνεις, του βγαίνανε από το κεφάλι. Δηλαδή ο 17, ο 18, ο 16 νομίζω του βγήκε από το κεφάλι. Ήταν λίγο περίεργο, η περίεργη φάση. Αν και είμαστε λίγο τυχεροί που δεν είναι τόσο κακό arc. Είναι το Cell arc, για πολλούς παραμένει το αγαπημένο arc, αν και για μένα είναι το Freeze arc. Ή το τουρνουά με τον Piccolo μου άρεσε πάρα πολύ στο Dragon Ball. Ένα από τα δύο θα επιλέξω κάποια μέρα. Και παραμένει για αυτούς, διότι ο Gohan πήρε αυτό το moment, έγινε σπισάν 2 και ανοίξε το Cell. Αλλά και πάλι, αν το παρατηρήσετε, ποτέ δεν υπόθηκε στην αρχή του arc ότι ο Gohan θα κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί
Ας πούμε στο Saiyan Arc, ο Gohan πάντα είχε υποθεί ότι μπορεί να είναι δυνατός και τέτοια, αλλά μετά από ό,τι φαίνεται το Toriyama άλλαξε γνώμη και δεν τον έκανε αυτόν να κερδίσει. Δηλαδή το... εντάξει, κάτι έκανε. Αλλά αν το καλοσκεφτείτε, θα μπορούσε ο Gohan να κάνει πάρα πολλά πράγματα, γιατί ουσιαστικά μας είχαν υποσχεθεί πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, έρχεται, πολεμάει το Raditz, παραλίγο να σκοτώσει το Raditz, ο Piccolo παρατηρεί τη δύναμη, τον προπονεί. Είναι ένα potential αυτό, κάνω λάθος. Ωραία. Οπότε νομίζω από την αρχή ο Toriyama ήθελε να κάνει κάτι με τον Gohan και δεν του βγαίνε και νομίζω του βγήκε αυτή τη στιγμή εκεί πέρα. Και κατά τη γνώμη μου ο Toriyama, αν δεν είχε σκεφτεί τον Buarque, θα την τέλειωνε εκεί τη σειρά. Με την επόμενη γενιά να είναι ο Gohan και ο Goku να έχει δώσει τη σκυτάλη, ας το πούμε έτσι, στο γιο του. Περίεργο που το αναφέρεις έτσι, διότι άμα το κρίνουμε στατιστικά, το Buarque είναι, η ιστορία του Μπου δηλαδή, είναι από τις πιο ελαφριές από άποψη επιρροής από άλλα άτομα που είχε ποτέ ο Toriyama σεζόν. Τι εννοώ με αυτό. Το Buarque γνωρίζουμε όλοι ότι ο editor του ήταν πάρα πολύ χαλαρός, με αποτέλεσμα ο Toriyama ουσιαστικά να γράφει ό,τι θέλει και όποτε θέλει. Και αυτό το βλέπουμε, διότι το Buarque έχει πάρα πολλές ιδέες, έχει πάρα πολλούς χαρακτήρες να αλλάζουν, έχει πάρα πολλά power-ups, έχει πάρα πολλά plots τα οποία ανοίγουν και δεν οδηγούν πουθενά. Ο Gohan παίρνει μια νέα δύναμη από το πουθενά, δεν οδηγεί πουθενά. Ανακαλύπτουμε ότι υπάρχει συγχώνευση, δεν οδηγεί πουθενά. Εμφανίζεται μια δεύτερη συγχώνευση με δεύτερο στυλ ένωσης, όπου και αυτή δεν λειτουργεί πουθενά. Και τελικά γυρνάμε στους δύο πρωταγωνιστές μας. Δημιουργούνται νέα άτομα όπως ο Gotenks και ο Vegito, όπου δεν οδηγούν πουθενά. Χωρίζονται χωρίς να εξηγείται, τουλάχιστον μέχρι το Dragon Ball Super, για ποιο λόγο χωρίστηκαν ο Vegito. Και γενικότερα βλέπουμε τον Toriyama να γράφει ιδέες που κυριολεκτικά ακούει στην τύχη. Για παράδειγμα, η ένωση, η συγχώνευση, να το πω πολύ απλά, το Fusion, ήταν μια ιδέα που την άκουσε από έναν φίλο του, που ήταν και αυτός μαγκάκα. Αυτό το Fusion, η ένωση, η συγχώνευση, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην ταινία 12. Μετά την ταινία 12, χρησιμοποιήθηκε φυσικά και στο μάγκα. Και μετά ο Toriyama ήθελε να βρει και κάποιον άλλο τρόπο να παρουσιάσει ένα γρήγορο power-up. Και εκείνη τη στιγμή, όταν τον ρώτησαν, θα σας ακούσετε πώς το σκέφτηκε. Σκέφτηκε ότι από την αρχή που εμφάνισε τους Kaioshin ως τώρα, τους ζωγράφιζε με διάφορα σκουλαρίκια στα αυτιά. Τι αν αυτά τα σκουλαρίκια ήταν μαγικά. Και έτσι δημιουργήθηκε η ιδέα για τα ποτάρα. Βλέπουμε κυριολεκτικά ότι είναι μια πάρα πολύ ανοιχτή ιδέα, από κανέναν επηρεασμένη. Φυσικά θα υπήρχε σίγουρα κάποια πίεση ώστε να δημιουργούνται νέα power-ups, διότι πρέπει να μαζέψουμε κόσμο, αλλά πρέπει να δείχνουμε τους χαρακτήρες να δυναμώνουν συνεχώς. Και αυτή είναι όλη η πλοκή του Dragon Ball, ότι οι χαρακτήρες συνεχώς δυναμώνουν, γίνονται πιο ικανοί, πιο αυξάνεται πάρα πολύ η ενέργειά τους και ο κόσμος γυρνάει για να βλέπει κάτι καλύτερο. Δεν μπορούμε δηλαδή να ξεκινήσουμε από ένα πολύ υψηλό σημείο και να πέσουμε. Τι εννοώ? Ο Goku ξεκίνησε από ένα παιδί στα βουνά, νίκησε δαίμονες, έγινε ο δυνατότερος άνθρωπος του κόσμου. Τι κάνουμε όταν κυριαρχεί στον κόσμο? Πάμε στο διάστημα. Μετά, αφού φτάσουμε στο διάστημα που υποτίθεται ότι είναι το απόλυτο σημείο, τι κάνουμε αφού πρέπει να γυρίσουμε στη γη? Σύμπαν. Γυρνάμε. Αρχικά πρώτα, γυρνάμε στην τεχνολογία. Δηλαδή, είσαι ο πιο δυνατός του κόσμου, γιατί νικάς δαίμονες, αλλά τώρα εμφανίζονται cyborgs και ανδροειδοί. Και εμφανίζουμε το δυνατότερο ανδροειδέο. Δες, που έχει μέσα όλη τη δύναμή σας, όλη τη δύναμη των πολεμιστών, αλλά ακόμα δυνατότερη, χάρη τη τεχνολογία. Στη συνέχεια, αφού νικήσαμε την τεχνολογία, προχωράμε στη μαγεία και αφού νικήσαμε τη μαγεία, πηγαίνουμε στην απόλυτη καταστροφή και σε νέα σύμπαντα. Όπως βλέπετε, συνεχώς η ιστορία ανεβαίνει. Δεν έχουμε κανένα σημείο που το Dragon Ball να ξεκουράζεται, να σταματάει. Λοιπόν, αρχικά, εντάξει, αυτό στο Dragon Ball χρειαζόταν πολύ, επειδή ναι, φυσικό είναι όσο εμφανίζονται νέοι εχθροί που είναι και πιο δυνατοί, να ανεβαίνει και το επίπεδο της δύναμης. Δηλαδή, ας πούμε, ο Goku, ξέρω εγώ, από ένα μικρό παιδάκι σε φάση που με ελάχιστη δύναμη, με potential αλλά ελάχιστη δύναμη, κατέτησε, ξέρω εγώ, φάση να έχει ξεπεράσει και τους Σαιούς. Δηλαδή, είναι, νομίζω ήταν αναγκαίο για τη σειρά να βγουν. Εντάξει, βέβαια κάποιες μεταμορφώσεις, ας πούμε όπως το Super Saiyan 2, δεν ξέρω, δεν μου άρεσε τόσο πολύ έτσι όπως το χειρίστηκε. Δεν ήταν κάτι διαφορετικό. Φυσικά το Super Saiyan 2 είναι μια προσπάθεια για να κρατήσει, ξέρεις, το αρχικό Super Saiyan 1. Απλώς στον Goku, ας πούμε, αυτό δεν μου πολύ άρεσε, επειδή, δεν ξέρω, απλώς δεν μου άρεσε.
ήθελα να δω. Ναι, να υπάρχει. Πώς είναι, ας πούμε, ο Vegeta που δεν έχει πάρει το Super Saiyan 3. Ας πούμε, εγώ θεωρώ ότι στον Goku δεν ήταν απαραίτητο να πει το Super Saiyan 2. Ας πούμε, να πάει κατευθείαν Super Saiyan 3, ξέρω εγώ. Επειδή δεν. Από τη στιγμή που ο Goku πήγε Super Saiyan 2 μέχρι που πήγε Super Saiyan 3, ήταν μικρό το τέλος πάντων. Σε μικρό χρονικό διάστημα έγιναν όλα αυτά. Οπότε δεν το θεώρησα αναγκαίο να εμφανιστεί. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το Dragon Ball και το Dragon Ball Z. Ας να το πω έτσι, ψηφίσουμε κατά πόσο η σειρά θυσιάστηκε στο βωμό του χρήματος. Κατά τη γνώμη μου, ούτε το Dragon Ball, ούτε το Dragon Ball Z δεν θα μπορούσε να ήταν καλύτερο άμα ήταν ανεπηρέαστο. Δηλαδή αν ο Toriyama έγραφε συνεχώς όπως έγραφε στον Busaga. Αν και εξακολουθώ να πιστεύω ότι κατά τη γνώμη μου οι αλλαγές που έκανε στο Cell Saga ήταν κουραστικές. Και γι' αυτό και θεωρώ κατά τη γνώμη μου το Cell Saga το πιο αδύναμο Saga του Dragon Ball. Ποια είναι η γνώμη σας? Κοίτα, και εγώ συμφωνώ ότι χειρίστηκε αρκετά επιπόλαιο τέλος πάντων το Cell Saga με την αλλαγή των κακών και όλο αυτό το θέμα. Αλλά το Dragon Ball θεωρώ το Z και το κανονικό ότι δεν. Δεν τέλος πάντων δεν θυσιάστηκαν τόσο πολύ η φάση στο χρήμα και όλα αυτά ή για να ικανοποιήσουν fans και τέτοια. Σε αντίθεση με το Super που έχω πράγματα να πω, για το Dragon Ball και το Z δεν έχω κάτι να πω. Κοίτα, πάντα κάποιος κάτι, όλοι μας, άμα είχαμε τέτοιο πράγμα, θα βασιζόμασταν σε fan service. Όπως είπαμε και προηγουμένως, είδε ο Toriyama ότι ο Gohan είναι διάσημος, οπότε στον Buarque τον έβαλε να έχει αυτό το πράγμα. Είδε ότι ο Vegeta είναι διάσημος, τον έβαλε να είναι καλός και να τέτοιο. Πάντα κάτι θα γίνεται, αλλά κοίτα, όταν ξεκινάς ένα franchise το οποίο δεν έχεις ιδέα πού θα καταλήξει, δεν βασίζεται τόσο πολύ σε αυτό, διότι ούτε εσύ ο ίδιος έχεις ιδέα να αρέσει πολύ στον κόσμο. Αυτό το καταλαβαίνεις μόνο από την ανταπόκριση. Ο Toriyama έβλεπε την ανταπόκριση και έβλεπε τα πόλεις που πες και εσύ, άρα έβαζε και τα δικά του. Το fan service εννοώ. Θεωρώ γενικά σε ό,τι franchise φτιαχτεί, όταν το πρωτοφτιάχνεις, λογικό είναι να μην βασίζεις στο. Οπότε γι' αυτό το Dragon Ball δεν το θεωρώ καθόλου fan service. Καθόλου όμως. Το πρώτο Dragon Ball. Το Z νομίζω είναι λίγο. Οπότε το Z θα το έλεγα λίγο πιο μαρκετιστικό από το πρώτο Dragon Ball, αλλά και αυτό ελάχιστα. Πολύ ελάχιστα. Αν πάρουμε όμως παράδειγμα το anime, ναι, θα έλεγα είναι λίγο πιο μαρκετιστικό από το manga, διότι το anime είχε τα fillers, τα είχε. Ξέρεις. Το animation έβλεπε την ανταπόκριση του κόσμου, οπότε έβαζε και κάτι σαλτσούλες, ρε παιδί μου. Είχε τον Goku που ήταν ήρωας. Ναι, αυτό που είπες και εσύ Destro πριν λίγη ώρα. Άρα, κατά τη γνώμη μου, το Dragon Ball δεν το θεωρώ καθόλου μαρκετίστικο. Το Dragon Ball το θεωρώ ένα από τα αριστουργήματα του Toriyama το πρώτο, πριν γίνει το time skip, διότι έκανε, να το πω με την ωραία λέξη, την γκάβλα του, την έγραφε. Και μετά εντάξει, είδε ταινίες, τις αντέγραψε, έγινε πιο sci-fi, έγινε power-ups τέτοια, τέλος πάντων. Αυτή είναι η γνώμη μου. Λοιπόν, αφού και οι τρεις συμφωνούμε ότι ούτε το Dragon Ball, ούτε το Dragon Ball Z, αν και το Dragon Ball Z ήταν λίγο πιο εμπορικό, το Dragon Ball δεν ήταν τόσο. Ή τουλάχιστον. Να σου πω λίγο κάτι. Ο Vegeta πατρεύει την Bulma. Καθόλου μαρκετίστικο. Και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν κατάντησε ο Γκόκου με την Πούλμα. Του έχτιζε από την αρχή τη σειρά. Ναι, νομίζω το Toriyama ήθελε στην αρχή να το κάνει, αλλά να το κατάλαβε. Δεν είναι πολύ. Δεν γράφει καλά ρομάντσα το Toriyama. Αλλά η σχέση Vegeta Bulma. I dig it. Θέλω να δω φιλεράκια με Bulma και Vegeta. Το Dragon Ball GT πιστεύω δεν χρειάζεται να το σχολιάσουμε. Πιστεύω και οι τρεις πιστεύουν. Τι εννοεί. Θέλει να μιλήσει για το Dragon Ball GT, είσαι ελεύθερο. GT full μαρκετίστικο ήταν το GT. Καταρχήν, για να λένε, α, το Z τέλειωσε, το Toriyama θέλει να ασχοληθεί και εμείς θέλουμε να κάνουμε σειρά, τι είναι, μαρκετίστικο είναι. Φάνηκε. Ναι, ήταν την επιτυχία και λένε. Καταρχήν, φάνηκε από το πρώτο επεισόδιο, όταν ο Goku έγινε. Βασικά δεν θέλω να βρίσκω και το GT, πάμε παρακάτω. Θα πω πολλά και θα. Όχι, μίλα ελεύθερα. Α, ωραία, εντάξει. Κοίτα, το να φτιάξει μια καινούργια μορφή. Το Super Saiyan 4 που τις θεωρώ από τις καλύτερες σε σήμα σχεδιασμό μορφές του Dragon Ball. Και κατά τη γνώμη μου αυτή είναι η πρώτη μου αγαπημένη και η δεύτερη είναι το God. Δεν ξέρω γιατί μου αρέσει πολύ το God, θα πω για άλλους λόγους μετά. Αλλά όταν πάμε στο Super δηλαδή. Αλλά όταν μου φτιάχνει σειρά που λες θα τον πάω παιδάκι για να δουν τα παιδάκια πάλι τον Goku γιατί τον θαυμάζανε. Ουσιαστικά μου διαγράφεις ό,τι μου είχες πει στο ζήτα για να πάρεις λεφτά. Αυτό κάνει. Αυτό είναι το GT στην ουσία. Διότι
όταν βλέπεις ένα χαρακτήρα από μικρό και τον βλέπεις να μεγαλώνει, να κάνει οικογένεια, να κλεμάει κακούς, να κάνει power-ups και τον πας πάλι παιδάκι, ουσιαστικά θες να κάνεις τους fans να ξανανιώσουν νοσταλγία. Όχι, αυτό δεν το κατάφερε το GT να το κάνει, γιατί είναι για το... αυτό. Και νομίζω ότι το Super 4 είναι full μαρκετίστικο, διότι θέλανε να το σώσουν λίγο, διότι καταλάβανε ότι κάνουν μαλακία με το τέτοιο και σου λένε να τον κάνουν μεγάλο με μια μορφή. Βασικά νομίζω γενικά θέλανε μια καινούργια μορφή για τον Goku, οπότε το Super 4 ήταν ακριβώς αυτό. Όχι, και κακή νομίζω... Είναι... Ναι, ακριβώς. Ο Gojeta ήταν full μαρκετίστικο, διότι ο Gojeta ήταν παιδιά μια ιδέα από το Zeta, το οποίο δεν έγινε, επειδή ο Goku και ο Vegeta αποδείχθηκαν πολύ περήφανοι για να το κάνουν και σου λένε το βάζουμε στο GT. Εντάξει, είναι και από αυτό να καταλάβεις, τέλος πάντων. Να πω την αλήθεια, αυτό είναι το GT. Το GT ήταν ότι επειδή το Zeta ήταν τεράστια επιτυχία, ζητήσαν από τον Toriyama να ασχοληθεί μια νέα σειρά και αυτός γύρισε και είπε «Δεν ενδιαφέρομαι» και προχωρήσανε μόνοι. Εντάξει, ασχολήθηκε λίγο. Τα μόνα πράγματα που έκανε ο Toriyama ήταν ότι ζωγράφησε κάποια backgrounds, ζωγράφησε κάποια concept arts όπως είδαμε, όπως το γίγαντα που ο Goku με ένα καμεχάμε του τίναξε το δόντι. Και διάφορα άλλα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν πολύ στην αρχή. Η ιδέα της Toei ήταν να πάρουν τον Goku να τον γυρίσουν σε παιδί για τέταρτη φορά. Δηλαδή είχαμε τον Kid Goku, στη συνέχεια είχαμε τον Gohan, στη συνέχεια είχαμε τον Goten, που ο Goten υποτίθεται ότι ήταν η επιστροφή του παιδιού Goku, του μικρού Goku, που ούτε αυτός δεν έπιασε. Και τώρα έχουμε ξανά τον Kid Goku να επιστρέφει. Τέταρτη φορά Kid Goku. Προσπαθούσαν να αρχίσουν από την αρχή, να κάνουν ένα μεγάλο ταξίδι, ένα grand tour, ένα μεγάλο ταξίδι να μαζέψουν τις Dragon Balls. Πάλι. Και όπως είδαμε, τους ήρθε boomerang. Και τι εννοώ με το τους ήρθε boomerang? Με το που ξεκίνησε το grand tour, στα πρώτα 5 επεισόδια, είδαμε Super Saiyan. Είδαμε τον Goku να πολεμάει χαρακτήρες οι οποίοι. Και στη συνέχεια είδαμε τον Goku να πολεμάει χαρακτήρες οι οποίοι του σχολίαζε ως δυνατότερους του Kid Buu. Και μετά στην επόμενη ακριβώς ιστορία πήγαμε στην ιστορία του Baby και γυρίσαμε στις ακτίνες, στους δυνατούς εχθρούς, στις κεραυνούς και στις καινούργιες μεταμορφώσεις. Δηλαδή γυρίσαμε σε αυτό που έκανε το Zeta διάσημο. Στις μάχες, και... με μπρατσαράδες και με ακτίνες. Ναι, ναι, ναι. Επίσης και η εμφάνιση του Cell και του Freeza ξανά. Λολ. Αν και πάντα θεωρούσα το Super ότι είναι και αυτό μια μίξη DB και DBZ, αλλά το GT το έκανε χάλια. Το Super το έκανε λίγο καλύτερα κάτι. Πούμε βέβαια μετά για το Super, αλλά το GT ναι, το έκανε χάλια. Και να ξέρετε παιδιά, fact αυτό, δεν ξέρω αν το ξέρετε, πάντα το ξέρετε σίγουρα, αλλά τόσο, γιατί είστε καμένοι όλοι. Μα φάνηκε, ενώτε. Μα φάνηκε, διότι ο κόσμος δεν το αγάπησε το GT. Αυτό πήγα να πω μόλις τώρα. Τι εννοώ δεν το αγάπησε? Φυσικά υπάρχουν fans του GT, αλλά φαινόταν στα εβδομαδιαία στον κόσμο που το παρακολουθούσε. Το GT δεν πήγαινε καλά από τις δημοσκοπήσεις του κόσμου. Παιδιά, τα νούμερα που έκανε το πρώτο. Συγγνώμη, Δέστρο. Τα νούμερα που έκανε το πρώτο επεισόδιο ήταν πάρα πολύ καλά. Αλλά μόλις οι fans είδαν το δεύτερο και το τρίτο και καταλάβανε τι παίζει, έπεσαν λίγο τα νούμερα. Εντάξει, το βλέπανε κάποιοι. Αλλά κάποιοι το παρατήσανε. Ναι. Αυτό δεν ξέρω αν έγινε βέβαια Αμερική. Αν νομίζω Αμερική. Μιλάμε η Ιαπωνία, αρχική προβολή του στην Ιαπωνία. Το θέμα είναι ότι. Μάλιστα, οκ. Το Dragon Ball GT γύρω στην ιστορία του Baby και στο τέλος της ιστορίας του Baby που ήταν ο Super Saiyan 4 άρχισε να χτυπάει πάρα πολύ χαμηλά νούμερα. Δηλαδή ο κόσμος δεν το έβλεπε. Λίγο τα νούμερα του βελτιώθηκαν στην ιστορία του Super 17. Ουσιαστικά ξανανεβαίνουν από εκεί που εμφανίστηκε το Super Saiyan 4 μέχρι το Super 17, που εντάξει είναι ένα μικρό arc, 3-4 επεισόδια, δεν είναι πολύ κακό. Και τέλος τελείωσε με την ιστορία των δράκων, όπου οι δράκοι δεν μου άρεσαν καθόλου. Στο τέλος δηλαδή κάπως βελτιώθηκε που εμφανίστηκε ο Nova, ο Frost, χρησιμοποιώ και τα αμερικανικά ονόματα. Ο Omega και είδαμε φυσικά και το απόλυτο fan service, Gojeta Super Saiyan 4. Καλά. Οκ. Πούλο όμως, ναι. Όπου εμφανίστηκε, τον κάνανε όσο χειρότερο χαρακτήρα μπορούσαν να τον κάνουν. Αυτό το πράγμα με την προσωπικότητα δεν μου άρεσε καθόλου. Καταλαβαίνω γιατί τον κάνανε, διότι ο Gotenks ήταν αγαπητός χαρακτήρας και δοκιμάσανε να βάλουν λίγο Gotenks μέσα στον Gojeta και να τον κάνουν λίγο πιο χαβαλέ. Δεν βγήκε ωραίο. Και έχουμε τη σειρά μας. Εγώ πιστεύω ότι θα τον κάνανε σαν το Vegito. Κοίτα, ο Gojeta ουσιαστικά την πρώτη φορά που τον είδαμε στην ταινία το βλέπουμε full σοβαρό και να είναι αποφασισμένο στο ξέρεις θα σε τελειώσω και αυτό έκανε και μετά ξέρω εγώ στο GT τον βλέπεις να σπαταλάει χρόνο
παίζοντας με τον Ωμέγα, δηλαδή δεν ήταν λίγο γκότινγκ, ήταν πολύ. Και σε επίπεδο κιόλας που τον έκανε να χάσει και τη μάχη, δηλαδή τελείωσε ο χρόνος. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Εγώ πιστεύω θέλω να αντιγράψουν Βετζίτο με αυτό. Και επειδή ο Βετζίτο στην αρχή της μάχης. Ναι, με τον Μπου. Ναι. Τον κοροϊδεύε, αλλά ο Βετζίτο το έκανε για άλλο λόγο αυτό, ξέρουμε γιατί. Ναι, επειδή έτσι ήταν ο Μπου. Σαν χαρακτήρα. Και όχι μόνο γι' αυτό, ήθελε βασικά να τον κοροϊδέψει για να τον κάνει να τον βάλει στο σώμα του, ώστε να σώσει τους φιλτούς πάνω. Αλλά αυτό το στοιχείο του Βετζίτο να κοροϊδεύει τους αντιπάλους του, διότι το είδαμε και στον Ζαμάσο αυτό. Νομίζω θέλω να το αντιγράψουν λίγο αυτό. Αυτή η κλασική κίνηση με το χέρι, ξέρω εγώ. Ναι. Ήταν υπερβολικά υπερόπτης και γενικότερα το χαρακτηριστικό ότι όταν ενώνονται οι Saiyans, όλα τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους πολλαπλασιάζονται. Δηλαδή τους βλέπουμε, άμα είναι λίγο αστείοι γίνονται υπερβολικά αστείοι, άμα είναι λίγο άγριοι γίνονται υπερβολικά άγριοι. Και γενικότερα όταν βλέπουν ότι έχουν πάρα πολύ δύναμη, χαβαλεδιάζονται με τον αντίπαλο, δεν πολεμάνε σοβαρά. Το βλέπουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, δεν έχουμε να σχολιάσουμε πιστεύω κάτι για το GT. Το GT το κλείνουμε και επίσημα. Και πολλά είπαμε για το GT. Ναι. Και πολλά είπαμε για το GT, κατά τη γνώμη μου, ναι. Δεν αξίζει. Δεν αξίζει. Προχωράμε στο Super. Ηλία, θα θέλετε να μιλήσετε για παιχνίδια, παιδιά. Έχει όρεξη αυτός. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι γαμώ τα μαρκετίστηκα με το Reggie Blast που μου βάλατε στο Super 3 Vegeta. Πεθάνετε. Και μπρόλι κιόλα. Η χρυσή εποχή των video games, ενώ εποχή PlayStation 2 με PlayStation 3, όπου κάθε χρόνο παίρναμε ένα Dragon Ball game, ήτανε. Πώς να το πω. Ωραίες εποχές. Ήτανε καλές εποχές. Δηλαδή Budokai 1, ναι, Budokai 2, Budokai 3 και ταυτόχρονα στο background έτρεχε Budokai Tenkaichi 1, Budokai Tenkaichi 2, Budokai Tenkaichi 3. Παίρναμε ένα Dragon Ball game κάθε χρόνο. Μπαίνει το PlayStation το FIFA, 3. Ναι, και τώρα κάτι παρόμοιο γίνεται. Μπαίνει το PlayStation 3 και καπάκι παίρνουμε το Burst Limit και το Raging Blast. Και εμένα μετά παίρνουμε το Raging Blast 2. Και μετά παίρνουμε το Ultimate. Ναι, μ' άρεσε το Burst. Ναι, και η ιστορία μου άρεσε τόσο. Η εποχή του PS3 το ψιλοσκότωσε το Dragon Ball. Βασικά πιστεύω το Ultimate Tenkaichi ψιλοσκότωσε το Dragon Ball. Όχι, κοίτα, θα σου πω ότι σκότωσε τον Dragon Ball το PS3. Ουσιαστικά είδαν ότι Budokai, Tenkaichi 3, τα πιο διάσημα παιχνίδια που έχουν. Τι κάνανε, βάλανε το Reggie Blast, το οποίο είναι μια φθηνή αντιγραφή του Budokai Tenkaichi 3, το με λίγα καλύτερα γραφικά και ξέρω. Εντάξει, αντιγραφή gameplay. Δεν είναι. Είναι έλα, οι ίδιοι developers. Το gameplay ίδιο είναι. Είναι οι ίδιοι developers. Ναι, είναι οι ίδιοι developers που γυρνάνε και απλά σου δείχνουν μια μηχανή γραφικών HD. Και κάποιες αλλαγές. Ναι. Αλλά ουσιαστικά είναι τα ίδια άτομα που προσπαθούν να σου πουλήσουν το ίδιο game με καλύτερη μηχανή γραφικών. Όπως και το Burst Limit. Αυτό ακριβώς είναι. Και μου φάνηκε περίεργο διότι το Burst Limit δεν είχε όλη την ιστορία. Για τα video games δεν μπορώ να πω κάτι υπερβολικό. Εντάξει, τα video games προφανώς. Τα video games είναι λογικό να είναι. Να έχουν το fan service τους. Αν και έχουν χαλαρώσει στην εποχή μας. Έχουμε σταματήσει να παίρνουμε ένα παιχνίδι κάθε χρόνο. Παίρνουμε ένα παιχνιδάκι. Παίρνουμε. Ειδικά το Xenoverse παραχαλάρωσε. Το Xenoverse δεν έδωσε τρίτο τίτλο. Ενώ τα πάει καλά. Ο πρώτος τίτλος ήταν πραγματικά τεράστια επιτυχία για άνιμε παιχνίδι. Ο δεύτερος τίτλος θα τα πήγε εξίσου καλά. Και γενικά τα Dragon Ball παιχνίδια πουλάνε χιλιάδες αντίτυπα. Το Xenoverse 1 πούλησε εκατομμύρια. Τόσο μεγάλη διαφορά. Όντως τα παιχνίδια τα πρόσφατα, δεν το θεωρώ. Αν εξαιρέσει βέβαια τα DLC, που τα DLC είναι λογικό να είναι πολύ μαρκετίστικα, διότι θα βάλουμε τον Τζαμάσου και τον Βετσίτο, αγοράστε το για 20 ευρώ, ξέρω εγώ. Αλλά τα προηγούμενα δεν τα θεωρώ τόσο μαρκετίστικα. Εντάξει. Λογικό είναι να βάλεις χαρακτήρες και ξέρεις να παίξουν τα παιδάκια. Θα πάρω τον Βετσίτο, εγώ θα πάρω τον τέτοιο, ναι. Τέλος πάντων, αλλά δεν τα θεωρώ τόσο μαρκετίστικα. Η ιστορία ήταν λίγο κάπως, διότι ξέρεις. Τρανκς πίσω. Αλλά. Αυτό με τον Trunks, ο Τεριάμα έχει πει στην συνέντευξη ότι. Swansea λέγεται η εταιρεία. Το είχε πει τέλος πάντων. Σουέσα. Ναι, αυτή. Αυτή είχε πει τέλος πάντων να φέρει τον Trunks πίσω. Δεν ήταν η ιδέα του Τεριάμα. Φυσικά ο Τεριάμα ήταν ο βασιλιάς τέλος πάντων στο Dragon Ball, αλλά άλλοι του λέγανε. Από το DB Online είναι όλα αυτά, μωρέ. Δηλαδή από εκεί ξεκίνησαν όλα, μετά το Heroes. Τέλος πάντων, μην μιλήσουμε για παιχνίδια τώρα. Λογικό είναι να είναι μαρκετίστικα τα παιχνίδια. Το Dragon Ball Online είναι κυριολεκτικά μια original ιστορία που είχε γραφτεί από τον Ακίρα Τοριγιάμα. Είπανε στον Τοριγιάμα, γράψε ιστορία για ένα παιχνίδι, ένα κορεάτικο τίτλο. Ο τίτλος κυκλοφόρησε και όπως κυκλοφόρησε έκλεισε και τώρα το πήρανε free developers και φτιάχναξανε fan-made παιχνίδια. Γι' αυτό τώρα βλέπουμε ότι το Dragon Ball Online υπάρχει δωρεάν. Αλλά γενικότερα, μετά από τόση προσπάθεια, τόσο concept art, τόσα σχέδια του Toriyama, τόσες ιδέες, τόσες πλοκές,
δεν χρησιμοποιήθηκε τίποτα. Και τώρα βλέπουμε ότι όλες αυτές τις πλοκές που έφτιαξε τότε ο Toriyama χρησιμοποιούνται στο Dragon Ball Heroes. Όπου το Dragon Ball Heroes, εντάξει, το αποκορύφωμα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι παραπάνω από άποψη κατσέρδης από το Dragon Ball Heroes. Ω, γάλα. Παιδιά, έχετε δει ποτέ Super Saiyan, ξέρω πω, 4... Κρίλιν, θα το δείτε στο Heroes. Στάνταρ. Κάποια στιγμή είμαι σίγουρος ότι θα εμφανιστεί κάτι που θα λέγεται humans να γίνονται Saiyans. Άνθρωποι να γίνονται Saiyans. Θα κάνει inherit τα κύτταρά τους, ναι, κύτταρα. Κλαίω. Τέλος πάντων. Το Dragon Ball Heroes, ναι, πιστεύω ότι δεν αξίζει να το σχολιάσουμε. Είναι κυριολεκτικά το αποκορύφωμα του fan service. Είναι μια πολύ επιτυχημένη σειρά παιχνιδιών, arcade. Τρέχει 10 χρόνια. 10 χρόνια καταφέρνει και δεν ξεκολλάει από τη θέση της. Είναι επιτυχημένη και ο λόγος είναι ότι πουλάει κάρτες, οι οποίες οι κάρτες της όλη την ώρα παίρνουν χαρακτήρες και τους δίνουν μεταμορφώσεις. Θα φτάσουν, αναρωτιέμαι πότε θα φτάσουν στο σημείο να έχουν δείξει όλους τους χαρακτήρες με όλες τις μορφές που είναι δυνατές. Μετά θα αρχίσουμε, τώρα αρχίσαμε να βλέπουμε και τους Time Breakers, άρα δηλαδή από εκεί που είδαμε τον Goku σε όλες τις μορφές, τώρα έχουμε τον Xeno Goku σε όλες τις μορφές, μετά θα έχουμε τον Time Breaker Goku σε όλες τις μορφές και έτσι θα συνεχίζει. Είναι ένας αιώνιος κύκλος. Και ας μην ξεχάσουμε ότι βλέπουμε τώρα ότι το Dragon Ball Heroes χρησιμοποιεί χαρακτήρες όπως ο Ζώτο, που εμφανίστηκε σε ένα, στο VSVR, ένα παιχνίδι στην Ιαπωνία, το οποίο δεν βγήκε ποτέ εκτός Ιαπωνίας και ήταν ένα arcade παιχνίδι. Βλέπουμε δηλαδή ότι κυριολεκτικά ψάχνουν οτιδήποτε έχει φτιάξει ποτέ ο Toriyama για Dragon Ball και το χρησιμοποιούν στο Dragon Ball Heroes. Θα έχουμε από το Dragon Ball Heroes, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Ας προχωρήσουμε στο σουμί της συζήτησης. Dragon Ball Super! Super! Dragon Ball Super. Δεν θα σχολιάσω τις ταινίες, οι ταινίες είναι ταινίες. Οι ταινίες, το Resurrection F και το Battle of Gods φτιάχτηκαν κυριολεκτικά ώστε να χαϊπάρουν τον κόσμο και να δοκιμάσουν άμα υπάρχουν fans οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να δουν Dragon Ball το 2000 όταν εμφανίστηκαν, δηλαδή 25 χρόνια μετά την αρχική σειρά. Και καιρός να μιλήσουμε για τη σειρά, για τον Dragon Ball Super τη σειρά. Ξεκινώντας από το Battle of Gods μέχρι το τέλος. Γνώμες. Θα μιλήσω την ευκαιρία. Λοιπόν, okay, εμένα το Battle of Gods σαν ταινία μου άρεσε, δηλαδή έδειξε πολλές μάχες, τα transformation από Super Saiyan God, δηλαδή ήταν απλό, ουσιαστικά και το σχέδιο που ήταν πιο λεπτός, έτσι είχε πει και ο Toriyama να τον κάνει, για να φαίνεται τόσο πάντων η θεϊκή του φύση. Ναι, είχε ωραίες μάχες, τις τοποθετούσε σωστά. Για το animation, εντάξει, το anime στο animation το σκότωσε. Εντάξει, δεν έχω, ας πούμε, η μάχη Goku vs. Beerus στο πλανήτη του King Kai. Ήτανε, ναι, τέλος πάντων, όλοι το ξέρουμε. Δεν περίμενα, ας πούμε, να νικήσει ο Goku τον Beerus. Περίμενα για ένα τέτοιο τέλος, που το προτιμώ κιόλας, επειδή δεν θα ήθελα να είναι πάλι μια ταινία στην οποία θα νικήσει πάλι ο Goku και από αυτές τις κλασικές. Οπότε, σαν ταινία, εμένα το Battle of God μου φάνηκε πολύ καλή και είχε τεράστια επιτυχία. Α, εντάξει, δεν ήταν. Το Battle of God δεν το θεωρώ μαρκετίστικο, αν ρωτάτε αυτό. Είχε βέβαια τα moments του με τις χαρακτήρες, εντάξει, που αυτό είναι λογικό να το έχεις, διότι ουσιαστικά, πώς θα το πω, φέρνεις μια πολύ διάσημη σειρά πάλι στο φως. Είναι λογικό να βάλεις κάποια πράγματα όπως με τους χαρακτήρες, να έχουν συζητήσεις, να κάνουν τέτοιο, να βλέπεις interactions. Όπως δηλαδή το Battle of Gods μου θύμισε κάποιες φάσεις Fighter Z που ξέρεις. Συζητήσεις, ξέρεις και τέτοιο. Το έχουμε πει βέβαια με τον Destro αυτά στο stream. Λοιπόν, δεν το θεωρώ πάρα πολύ μαρκετίστικο το Battle of Gods εκτός από ένα πράγμα. Αυτή είναι η καινούργια μορφή. Νομίζω η μορφή καινούργια είναι καθαρά. Την κάνουν καθαρά για κούκλες, για video games και αυτό φαίνεται διότι δεν τη χρησιμοποίησαν πολύ μετά. Τη χρησιμοποίησαν βέβαια, αλλά όχι πολύ. Δηλαδή πέρασε αρκετός καιρός για να την ξαναδούμε. Και μετά από σε μια άλλη ταινία πάλι έχουμε καινούργια μορφή, που και αυτό είναι νομίζω λίγο μαρκετίστικο. Αλλά αν ο Toriyama νομίζω ότι τα έγραφε λίγο καλύτερα στις μορφές να τις είχε ο Goku, νομίζω θα ήταν λίγο καλύτερα, διότι ο Goku χρησιμοποιεί God και δεν έχουμε εξήγηση γιατί ξαναχρησιμοποιεί πάλι God.
δεν έχω καταλάβει γιατί χρησιμοποιεί πάλι God, ενώ δεν έχει απορροφήσει. Δηλαδή, τι power παίρνει με αυτό. Οπότε το θεωρώ καθαρά μαρκετιστικό ότι χρησιμοποιεί πάλι και πάλι και πάλι και πάλι. Τι έχει κάνει ουσιαστικά τι καινούργιε Super Saiyan όπω ήταν παλιά, που τι παμάρανε. Τώρα σπαμάρει αυτέ τι έκειε μορφέ. Τι μορφέ τι θεωρώ μαρκετιστικέ, όπω και την επιστροφή του Freezer. Τα άλλα δεν τα θεωρώ πάρα πολύ μαρκετιστικά. Όπω ο Gog Black, εντάξει, είναι μαρκετιστικό. Ο Ζαμάσου δεν νομίζω να είναι πολύ. Ο Vegito είναι. Το Universe 6 Arc δεν το θεωρώ πολύ μαρκετιστικό. Και το Tournament of Power νομίζω είναι από τα λίγα πράγματα που το Ριγιάμα δεν έχει δώσει πολύ βάση στο fan service, αν εξαιρέσουμε Kale. Super Saiyan Blue Evolution, εγώ το θεωρώ ότι ήταν μαρκετιστικό. Ναι, ήταν λίγο. Destro, άμα δείξουμε το σχέδιο του Blue Evolution, είναι καθαρά Grade 3 Vegeta, σωστά. Grade 2. Έχει ακριβώς τα ίδια λόγια. Τέλος πάντων, αν εξαιρέσουμε κάποιους χαρακτήρες οι οποίοι είναι πάρα πολύ μαρκετίστικοι, δεν το θεωρώ το Zero μαρκετίστικο, ούτε τους καινούργιους χαρακτήρες που είδαμε. Μόνο την Gale λίγο επειδή είναι Broly. Το Ultra Instinct. Δεν μπορώ να απαντήσω για αν είναι μαρκετίστικο το Ultra Instinct. Εσείς τι λέτε? Δεν ξέρω. Κοίτα, είναι πολύ νωρίς. Δηλαδή έχει λίγο καιρό που βγει το Ultra Instinct για να βγάλουμε ακόμη για συμπεράσματα για το αν είναι μαρκετίστικο. Σίγουρα υπάρχει ζήτηση. Δηλαδή όλοι έχουμε δει, έχουν βγάλει όλους τους χαρακτήρες με Ultra Instinct. Δηλαδή και στη νέα ταινία θέλουν πάρα πολύ Ultra Instinct. Αν και εγώ να σου πω δεν το προτιμώ τόσο. Αλλά. Το θέλουν γιατί. Λέει ο Γκόκου, ρε παιδί μου, στο τέλος. Πάντα, ξέρω εγώ. Ναι, λέει ο Γκόκου στο τέλος της σειράς, δεν μπορώ να το ξαναχρησιμοποιήσω. Εντάξει, αυτό εννοείται ότι θα το ξαναχρησιμοποιήσει, δεν είναι χαζί, το καταλαβαίνουμε αυτό. Απλά. Πρέπει λίγο να καταλάβω κι εγώ τη μορφή, ώστε να δω αν είναι μαρκετιστική. Εντάξει, τις κούκλες θα τις πουλήσει, γιατί είναι μια πολύ όμορφη μορφή. Και το Omen και το. Ναι, είχαν δύο ωραίες, ναι. Master, ναι. Δεύτερο, νομίζω έχουμε κάνει και stream. Ποιο μας αρέσει περισσότερο. Προφανώς. Ναι, ναι, ναι. Και σαν design σου έχω πει ότι μου αρέσει το Omen πιο πολύ. Σαν σχέδιο, σαν σύστημα σχεδιασμού εννοώ. Τέλος πάντων, αυτή είναι η γνώμη για το Super. Το Super, κοίτα, θα έχει τις αναφορές. Δηλαδή, θα έχει τις αναφορές φάση να κλείνει το μάτι μπροστά τη φάση και να σου λέει Dragon Ball, θυμάσαι, το θυμάσαι. Όπως όπως εκείνη η γαμάτη σκηνή στο επεισόδιο 94 που ο Γκόκου περιμένει να έρθει ο Freezer και ο Μπάμπα και παιδιά κάνει τις ίδιες ακριβώς κινήσεις που έκανε εναντίον του Grandpa Gohan όταν επέστρεψε που αναστήθηκε. Νομίζω όλοι το καταλάβαν αυτό. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην το κατάλαβε. Εκτός αν δεν έχει Dragon Ball την πρώτη σειρά. Ναι, υπήρχαν αυτά τα moments και νομίζω είναι λογικό διότι όπως είπα πριν με τον Battle of Gods, όταν αναγεννείς μια σειρά πάλι. Είναι λογικό να τα κάνεις αυτά, διότι οι fans έχουν μείνει με αυτά, με τις αναδύσεις, με την νοσταλγία. Γι' αυτό πιστεύω κάνει και τουρνουά, γιατί το Super, παιδιά, είχε δύο arc με τουρνουά, έτσι. Ενώ το Zeta είχε μόνο ένα. Και το πρώτο Dragon Ball είχε, ξέρω εγώ πόσα, δύο arc, τρία, δεν θυμάμαι. Νομίζω το τρία είχε. Αν δεν κάνω λάθος. Το Super είχε τέλος πάντων, είχε πολλά πράγματα που θύμιζαν το Z και τον Dragon Ball. Α πούμε, εκείνη η σκηνή που ο Vegeta βλέπει τον Jiren τις μπουνιές του και μετά μαθαίνει τέλος πάντων πώς το κάνει και τον Τζάρι και τον βαράει, ξέρω εγώ, μετά στην κοιλιά κατευθείαν. Εκείνο ήταν η ίδια σκηνή που είχε βαρέσει το Cell σε δεύτερη μορφή που ήταν σε μικρή. Ναι. Λίγο, ναι. Έχει πολλές ενθύμιες. Ήταν Final Flash. Τέλος πάντων. Το Super θα το έλεγα μαρκετίστικο, όχι θέμα ιστορίας, αλλά θέμα το ότι είναι, ότι είναι μια νοσταλγία, διότι είναι καθαρά νοσταλγία, διότι όπως είπα, ήταν μια παλιά σειρά, την ξαναφέραν στο φως, πάρανε τα λεφτά τους με τις κουπίσεις τους, είπαν τις αναφορές τους. Θέλετε να μιλήσουμε για τον Broly, εγώ να μιλήσω λίγο και να πείτε ό,τι θέλετε. Καταρχήν, να κλείσουμε το γεγονός του Super. Παιδιά, το Super είναι κατά τη γνώμη μου άρμεγμα νοσταλγίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακιά σειρά. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος έβαλε κάτω χαρτί και μολύβι, πήρε κάποια plot points από τον Dragon Ball και από τον Dragon Ball Z και είπε θα ξαναεμφανιστούν. Ναι, η σκηνή που είπατε με τον Vegeta και με τον Jiren είναι όντως ίδια σκηνή με αυτή που όταν ο Vegeta μεταμορφώνεται σε Grade 2 ορμάει στον Cell και τον βαράει. Ναι, έχουμε πάρα πολλά οπτικά καλέσματα από το παρελθόν, όπως όταν ο Goku προπονιότανε για την Μπάμπα, όπως όταν ο Vegeta χρησιμοποίησε με το Μαγκέτα το Final Flash που ήταν σχεδόν frame by frame ίδια σκηνή με την ίδια που είχε κάνει στον Cell και όπως πάρα πολλές επιθέσεις. Η έκρηξη του Blue Evolution Vegeta ενάντια στον τόπο που είδαμε που δεν κρατήθηκαν, δείξανε μέχρι και τη σκηνή από το Dragon Ball Z. Ναι, με ξεθοριασμένα χρώματα. Εντάξει, Blue Kaioken μεταναφέρουμε. Το Kaioken.
τα πάντα σχετικά με το Kaioken, το πώς παρουσιάστηκε, όλη η φάση με το πώς ο Goku έγινε Ultra Instinct, που είναι ο Goku πολεμάει με δυνατό εχθρό, ο Goku χρησιμοποιεί το Kaioken του πάει επί 20, χρησιμοποιεί τη Spirit Bomb, τη Spirit Bomb αποτυγχάνει, ο Goku παίρνει μια νέα μορφή. Ήτανε σκηνή προς σκηνή το ίδιο με τον Freezer. Ακριβώς. Επίσης είναι στο Super που θύμιζε αρκετά αυτό ήταν αυτή που ο Gohan μπήκε μπροστά για να σπίσει τον Piccolo, που είχε γίνει το αντίστροφο παλιά με το θάνατο του Piccolo. Ναι. Μόνο που στο Super είχε πει ναι. Κοίτα, με τον άπαγο σου λέω. Ποιο είναι μετά, το θέμα. Super... Υπάρχουν οπτικά, πώς να το πω, wink winks, δηλαδή που σου κλείνουν το μάτι, τα οποία δεν είναι προσβλητικά. Δεν με πειράζει να αφήνει ναι, ναι. ότι η πλοκή με τον Τζίνα και με τον Freezer ήταν παρόμοια, διότι το soundtrack μ' άρεσε, η παρουσίαση ήταν διαφορετική, ναι, τα plot points ήταν ίδια, αλλά δεν με ενοχλεί. Παρ' όλα αυτά, όταν βλέπω την Gale να γίνεται Broly, αυτό είναι στο επεισόδιο 100. Αυτό όχι μόνο σου κλείνει το μάτι στην οθόνη, μπαίνει μέσα στην οθόνη, μέσα σου δίπλα και σου πιάνει για αγκαλιά κιόλας. Πάει με το δάχτυλο και σου ζουλάει το μάτι. Τέτοιο στυλ, τόσο δηλαδή. Ναι. Μπορώ... Τι μου θύμισε, συγγνώμη Τέστρο. Τι. Θα ρωγώ στο επεισόδιο 7. Αυτό μαλακά ίδια είναι. Τέτοια φάση κυριολεκτικά. Ναι. Είναι αυτό ότι... Ερώτηση. Αν η Kale δεν είχε Legendary Form ή όπως θες να το πεις αυτό, Full Power ή μπρατσωμένη Kale και γινότανε Perfect. Από Kale Super Saiyan απλά με άσπρα μάτια και συνέχεια γινότανε αυτή η μορφή που έχει τώρα, τι θα άλλαζε? Δεν θα εμφανιζόταν, δεν θα έδινε και τη δύναμη του Jiren, ξέρεις, αυτό που της έκανε ένα pop και την έβγαλε knockout, ξέρω εγώ, και καλά ήταν και για να δείξει το πόσο δυνατός είναι ο Jiren. Για ποιο λόγο η Kale στο Berserker Form, θυμήθηκα πως το λέγανε, στο Berserker Form έφαγε ένα καμεχάμι από τον Goku, μετά τον έπιασε, τον πέταξε, λες και ήταν ο Loki από τη σκηνή από τους Avengers, και στη συνέχεια όταν και καλά έκανε Master τη Super Saiyan μορφή, μάζευε ξύλο από τον Super Saiyan 2 Goku. Αυτό είναι το fan service. Αυτό είναι το χήμα fan service που αναρωτιέσαι, ρε μα, ναι. ρε παιδιά, γιατί. Και προσπαθείς να καταλάβεις πού το πηγαίνουνε. Δεν είμαι ενάντια του fan service. Ίσα ίσα μ' αρέσει καμιά φορά, ψιλοχαίρομαι να βλέπω σκηνές οι οποίες να πάει. Όταν γίνεται σωστά. Ναι, να βλέπω τέτοια, αυτά τα ωραία φίλε μου αρέσουνε, αλλά δεν μου αρέσει η φάση να βλέπω πράγματα τα οποία υπάρχουν απλά για να υπάρχουν. Δηλαδή η Kale έγινε Berserker, ξέρεις γιατί? Γιατί ήθελα να δοκιμάσουν αν οι Αμερικάνοι που είναι φανατικοί με τον Broly θα την αποδεχόντουσαν. Την αποδεχτήκαν και είχαμε πάλι Broly. Και θα έχουμε για την ακριβή. Λοιπόν, κοίτα. Δεύτερο, μιας και ανέφερες τις αναφορές και αυτά που πιστεύω πάνω που μας κλείνει το μάτι. Όταν γίνονται διακριτικά είναι ό,τι καλύτερο. Όπως θα το ξαναφέρω πάλι αυτό το παράδειγμα, επεισόδιο 94, παιδιά. Δεν ήταν πολύ όμορφο αυτό, ρε παιδιά. Δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Με τον παππού Γκόχαν. Ναι, ναι, ναι. Έγινε τόσο διακριτικά που άμα το έβλεπες πρώτη φορά στο επεισόδιο και δεν έδινες πολύ μαζί, δεν το πολύ καταλάβαινες. Μετά, άμα το ξανάβεις λίγο, θα καταλάβαινες κινήσεις του Γκόκου. Ναι, πρώτη φορά είναι ψιλοδύσκολο να το καταλάβεις, διότι είναι πολύ μακριά, διακριτικό, ρε φίλε. Είναι μακριά, ο Γκόκου κάνει κάποιες κινήσεις και λες, εντάξει, προπονείται απλά γιατί μακριά, βαριέται. Μάλλα. Και τελικά, άμα εντάξει και το σκεφτείς, ναι, προφανώς. Δεν ήταν τυχαίο, εννοείται. Και ήταν πάρα πολύ. Αλλά είναι πολύ διακριτικό. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ αλλά τώρα με το. Δηλαδή αυτό το παράδειγμα με το να σου πω το Final Flash του Vegeta με του Jiren, εντάξει, αυτό είναι πέταμα στη μούρη. Ναι. Είναι hand to, πώς θα το πω στα αγγλικά, hand to hand, same, ίδια σκηνή, frame by frame, πώς θα το πω. Απαπαπαπα τα lower. Frame by frame. Frame by frame, comparison. Εμείς το χωριό της το μάθαμε, εντάξει. Εντάξει. Ναι. Το θέμα είναι ότι είναι αυτό το fan service αρκετά ενοχλητικό κατά τη γνώμη σας? Σας χαλάει τη σειρά? Καθόλου για μένα. Όχι, ούτε εμένα μου χαρίσε. Εντάξει, αυτό με την Kale. Η Kale με ξύνησε. θα το πω χήμα. Εμένα η φάση με την Kale με ξύνησε. Αλλά δεν υπάρχει κάτι το οποίο το βλέπω στο Dragon Ball Super, όπως υπάρχουν πολλοί που πετάγονται και γκρινιάζουν. Και να λέω, δεν μπορώ να τη δω τη σειρά, με προσβάλλει. Θα σου πω, Ντέστρο. Όταν την πρωτοείδα την Kale να πηγαίνει Berserk, και εγώ σπάστηκα. Αλλά ξέρεις τι σκέφτηκα? Να μην βγάζεις γρήγορα συμπεράσματα.
όταν βλέπεις κάποιο χαρακτήρα, δηλαδή από ένα teaser. Ας πούμε, ο Broly, παιδιά, έφαγε το κράξιμο. Και μόλις όλοι είδαν το trailer, όλοι τον χαϊπάρανε. Το ίδιο και ο Goku Black. Ο Goku Black είναι από τους αγαπημένους μου κακούς. Και θυμάστε τι λέγανε όλοι όταν βγήκε, πρώτη φορά. Αντιγραφή του Goku, κακιά ιδέα, ξέρω εγώ, βλακεία, fan service. Ναι, ήταν fan service που έκανες κακό Goku, αλλά όταν κάνεις μια γαμάτη ιστορία με αυτό το χαρακτήρα και δεν είναι καν κακός Goku, είναι γαμάτο. Οπότε, ναι, έχεις το μαρκετίστικο, διότι ακόμα και με το όνομα Goku Black θα βγάλει τα λεφτά. Δηλαδή, το παίζουν έκτηνα πιστεύω και με τον Broly το παιχνιδάκινο και με τον Goku Black. Οπότε δεν θέλω να βγάλουν γρήγορα. Και γενικά να το πούμε και στα παιδιά, να μην βγάζετε γρήγορα συμπεράσματα. Η Kale, ναι, δεν, ούτε εγώ τη συμπάθησα πολύ, διότι είναι αντιγραφή του Broly. Αλλά τελικά, όταν, αφού κατάλαβα ότι δεν θα τη φέρανε για σημαντικούς, γιατί εγώ πίστευα, παιδιά, ότι η Kale θα είναι OP, θα κάνει πολλά πράγματα. Δεν έκανε τίποτα η Kale. Τι έκανε. Έβγαλε 5 χαρακτήρες, βοήθησε λίγο, μάξαρε τη μορφή που την είδαμε σε ένα επεισόδιο και αυτό ήταν. Τίποτα δεν έκανε η Kale. Το μόνο που ήταν η Κέφλα, το μόνο καλό που έκανε η Κέφλα. Κυριολεκτικά η Κέφλα εμφανίστηκε. Με εντυπωσίασε λίγο η μάχη οι δύο κοπέλες εναντίον του Γκόκου. Γενικότερα η ιδέα θηλυκή Super Saiyan μου άρεσε, διότι στο Ζήτα δεν την είδαμε ποτέ. Και ο Τοριάμα έλεγε πάντα ότι δεν μπορούσε να φανταστεί μια κοπέλα να γίνεται Super Saiyan. Τελικά είδαμε ότι σχεδίασε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες κοπέλες Super Saiyan, την Γκαλίφλα. Που δεν ξέρω, όταν ξεκίνησε η σειρά, πίστευα πάντα ότι η Κέιλ ήταν πολύ καλύτερος χαρακτήρας από την Καλύφλα. Αλλά όσο εξελίχθηκε, ο χαρακτήρας Καλύφλα μου άρεσε πολύ περισσότερο. Ω, η καλά, η Καλύφλα είναι υπερβολικά βαρετή. Η Καλύφλα έχει αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό, ρε παιδί μου, την ενέργεια. Σε κάνει να την αγαπήσεις με το πρώτο επεισόδιο που τη βλέπεις. Η Καλύφλα μου θυμίζει το χαρακτήρα του Γκόκου, μόνο που δεν έχει τα χαρακτηριστικά των Martial Artists, ξέρεις, το σεβασμός και όλα αυτά. Ας πούμε. Και παρόλα εμένα αυτά παίζουνε με αυτό. Παρόλα αυτά βλέπετε παίζουνε με αυτό. Την ηρωνεύονται, λένε ότι και καλά είναι μπρόλερ. Ξέρει να παίζει μπουνιές και κλωτσικές, δεν ξέρει πολεμικές τέχνες. Γενικότερα, το μειονέκτημα του Σούπερ ήταν φυσικά η ταχύτητα. Όλα γινόντουσαν πάρα πολύ γρήγορα. Και πολλά πράγματα δεν εξηγόντουσαν. Ένα πράγμα που ήταν λίγο υπερβολικό ήταν ότι για κάποιο σημείο, ανά Arc παίρναμε μια νέα μεταμόρφωση. Το Battle of Gods μας έδωσε το Super Saiyan God, το Resurrection F το Super Saiyan Blue, το Tournament of Power μας έδωσε το Kaioken επί 10, η ιστορία του Zamasu μας έδωσε τον Rage Trunks και τον Vegito Blue, όπου δεν με ενδιαφέρει που είναι fan service ο Vegito Blue, μου άρεσε, και φυσικά τον Goku Black, μην ξεχνάτε και τον Goku Black Rosé. Και η μορφή ήταν πολύ... Αυτό μην το ξεχνάτε ποτέ, τον Goku Black Rosé. Θα σας απαντήσω όλους. Συγγνώμη, μπαμπέ. Αλλά άμα καθίσουμε και τα σκεφτούμε λίγο πρακτικά, βγάζουν νόημα. Διότι προφανώς, άμα υπήρχε ένας κακός Γκόκου, όσο κλισέ κι αν είναι αυτή η ιστορία, φυσικά θα μπορούσε να γίνει θεός και φυσικά θα έχει και αυτό στην ίδια μορφή με τον Γκόκου. Θα μου πεις, είναι υπερβολικά κλισέ που είναι δυνατότερος από τον Γκόκου με τόσο μεγάλη διαφορά, αλλά δεν βαριέσαι. Πρέπει να έχεις, προφανώς, πρέπει να έχεις, όπως έλεγα, από τον Dragon Ball και στον Dragon Ball, πρέπει να έχεις δυνατότερο εχθρό από την προηγούμενη φορά. Όπως ο Μπίος. Κοίτα, κατά τη γνώμη μου, άμα κάποιος το πει αυτό, συγγνώμη, άμα κάποιος το πει αυτό, δεν έχει δει για μένα σε ένα. Σε όλα τα σώνα, παιδιά, κατά κάποιο τρόπο έτσι γίνεται. Πρέπει κάποιος δυνατότερος να έρθει για να συνεχίσει. Δεν μπορεί να συνεχίσει ωραία έτσι μετά. Ναι. Δεν γίνεται. Εκτός αν βγάλεις σε σύνταξη το χαρακτήρα σου, να το πούμε έτσι πρακτικά. Αν αποφασίσεις, ναι, ουσιαστικά, ναι. Αν αποφασίσεις ότι ο χαρακτήρας σου πει, ας πούμε, ο Γκόκου και ο Βεντζέτα πάνε να προπονηθούν με τον Whis και τον Beerus και θα χαθούν για 2 χρόνια, άρα οι μόνοι που έχουν μείνει στη γη είναι ο Γκόχαν και οι υπόλοιποι, εντάξει, εκεί έχεις αφορμή. Αλλά αφού δεν μπορείς να βγάλεις τον Γκόκου. Έχω το Βεντζέτα, τέλειο παράδειγμα. Για πες. Επεισόδιο 73. Ο Γκόκου δεν εμφανίστηκε καν, ξέρω εγώ, και ο Great Saiyaman κέρδισε εκείνο εκεί την αντιγραφή του Venom. Με την ταινία. Ναι, που καλά ήταν πρόεδρος του Gohan. Αυτό είναι το τέλειο παράδειγμα. Αυτός ο χαρακτήρας ουσιαστικά ο Goku τον έκανε one shot. Αλλά επειδή ο Gohan είναι αδύναμος, σου λέει βάλουμε αυτόν. Όπου πήρανε κυριολεκτικά ένα χαρακτήρα, όπου δεν ήταν χαρακτήρας, ο Barry Khan ήταν μια φωτογραφία σε ένα περιοδικό που είδε ο Μπου και άλλαξε το πρόσωπό του να τον φιλήσει μια κοπέλα. Και τον κάνανε χαρακτήρα. Να και άλλο πιο διακριτικό που λέγαμε και πριν. Ναι. Δηλαδή αυτά τα διακριτικά, ναι, πρέπει να παρακολουθήσεις πιο σοβαρά τύπους στις προηγούμενες σειρές για να καταλάβεις αυτά. Γι' αυτό μου αρέσει πιο λίγο τις αναφορές στις Super. Όχι όλες βέβαια, γιατί κάποιες είναι σου κλείνω μάτι, κάποιες είναι διακριτικές. Τα διακριτικά τα λατρεύω.
Κάποιες σου ρίχνουν το μάτι και κάποιες σου ρίχνουν γροθιά στο μάτι και στο κλείνουν τελείως. Ναι. Κάτι που μου κακοφάνηκε ήταν αυτό που ξέρεις παλιά για παράδειγμα στο Z. Ο Goku πήγαινε στο Versailles και τον Krillin τον έκανε πατ με το δάχτυλο και έφευγε, ξέρω εγώ. Ενώ και στο Super τον βλέπεις, ξέρω εγώ, Super Saiyan Blue και ο Krillin να τον κοντράρει. Εντάξει, τώρα αυτό από τη μία είναι κάπως... Αυτό νομίζω, αυτό εγώ το αγάπησα. Αν και δεν το δείξαμε πολύ, μου δείχνει την εξέλιξη του χαρακτήρα. Ναι, okay, το αγαπάω αυτό. Απ' την άλλη, αυτό με τα power levels ήταν. Εντάξει, αυτό με τον Goku. Εντάξει, τον Goku δεν πήγαινε full power level. Ναι, αυτό με τον Goku και την Gale, ας πούμε. Ο Goku εντάξει, ήθελε να την τρομάξει, ξέρω εγώ. Δεν... Ναι, παιδιά, το επεισόδιο 100 είναι full αναφορά Broly ταινία. Ναι. Εκεί αυτό που το βγαίνει με πρόσωπο. Εκεί σου παίρνει την ταινία 8 σε ένα DVD και στη βάζει το πρόσωπο, έτσι. Κυριολεκτικά, το επεισόδιο 100 του Dragon Ball Super είναι μια κακή μεταφορά της ταινίας. Το μόνο που το σώζει είναι το cut του Nikaido που είναι η σκηνή με το Hulk και το Loki. LOL. Πιστεύετε το Super είχε χιούμορ. Ναι, ωραίο. Το Dragon Ball μου αρέσει πιο πολύ βέβαια. Το Dragon Ball το χιούμορ. Ποιο είναι το θέμα. Βέβαια, του Μπούδ. Είχε σε κάποια σημεία πολύ ενοχλητικό χιούμορ. Δεν μου άρεσε καθόλου η ιδέα ότι ο Goku παιδικό θα το έλεγα, Ντέστρο, όχι ενοχλητικό. Πες το, υπερβολικά όμως παιδικό. Δεν μου άρεσε το γεγονός ότι όταν ο Γκόκου είδε τον Τρανκς να φυλάει τη Μάη, ο Τρανκς άλλος υπερβολικά εμπορικός χαρακτήρας. Τι βλάκι έναν αυτό. Ναι, γυρνάει και κάνει ο Γκόκου, αν δεν έχω φιλήσει ποτέ τη γυναίκα μου, που δεν ξέρω... Τι βλάκι... Ναι ρε, έκανες δύο παιδιά και δεν έχεις φιλήσει ποτέ. Ναι, εντάξει, δεν καταλαβαίνω. Υποτίθεται ήταν κάποιο είδος αστείου, νομίζω ότι οι Ιάπωνες δεν το πιάσανε αυτό. Νομίζω μπορούμε να πάμε στη θεωρία ότι ο Ιτσι βιάζει τον Goku. Διάβασα σχόλια με αυτό και γυρνάει και κάνει επιτέλους, λέει, έγινε official. Τι έγινε official, ότι ο Goten και ο Gohan γίνανε με Dragon Balls. Δεν εξηγείται αλλιώς έτσι όπως το λένε. Βέβαια και οι TFS έχουν κάνει αστείο με αυτό. Ότι καλά οι TFS ναι, ναι. Που λέει special training, ναι, και λέει Gohan και Krillin φύγεται, ξέρω εγώ. Μπομπάς και μάμα πρέπει να πούν κάτι. Εντάξει. Αλλά για να το τελειώσουμε, έγινε για εσάς το super ενοχλητικό? Δεν σχολιάζουμε το animation, δεν σχολιάζουμε το σχέδιο. Θέλω να σχολιάσουμε την ιστορία. Έγινε η ιστορία ενοχλητική στο σημείο που να λέτε δεν μπορώ να το δω? Ακόμα και για μια ιστορία. Από τον Battle of Gods μέχρι το Tournament of Power. Εμένα μου άρεσε, δηλαδή και το fan service που χρησιμοποιήθηκε, ας πούμε, μου άρεσε όπως το Vegeta Blue. Ήταν για μένα μια χαρά. Εντάξει, είπαμε τα σημεία που με κούρασε λίγο. Αλλά στο τέλος νομίζω ότι δικαιωθήκαμε όλοι. Δηλαδή και ο Goku Black βγήκε καλός για μένα. Ο Freezer, αν και δεν το θεωρώ, έχω πει τη γνώμη μου για την ταινία και δεν είναι καλή η γνώμη μου. Νομίζω και ο Freezer δικαιώθηκε που ξαναήρθε και τον αναστήσανε και τώρα θα είναι ουσιαστικά καλός. Αλλά θα τις κάνει λακίες του. Θα είναι ουσιαστικά ο anti-hero της σειράς και θα μου αρέσει αυτό. Επίσης μεγάλη με θύμιση στο Z ήταν αυτό η τελευταία σκηνή, ξέρω εγώ, που είχαν πάρει τις στάσεις όπως είχαν πολεμήσει την πρώτη φορά. Που ήταν και στο ίδιο μέρος, ξέρω εγώ. Α, ισχύει, ναι. Όταν αναστήσανε τον Freezer. Νομίζω, ναι. Όλοι γκρινιάξανε στο Super και το animation. Δικαιωθήκαμε στο τέλος δύο τέλεια. Όλοι γκρινιάξανε για την ιστορία του Τζίνα και το Ultra Instinct, ξέρω εγώ, ότι θα είναι ωραίο. Τελικά βγήκε ωραίο. Νομίζω το Super μας έκανε λίγο να γίνουμε περίεργοι. Γιατί στο λογικό να είσαι περίεργος όταν ακολουθείς μια σειρά 15 χρόνια και λογικό να έχεις μια άποψη, γιατί έχεις καταλάβει τους χαρακτήρες και έχεις καταλάβει τι ψιλογίνεται. Οπότε λογικό να έχεις μια γνώμη, αλλά νομίζω στο τέλος δικαιωθήκαμε όλοι. Νομίζω βγήκαν όλα τέλεια. Δηλαδή ακόμα και το Rage που πολλοί μπορεί ακόμα να πούνε ότι. Ήταν λίγο κάπως και λίγο βλακία που ήρθε. Έχω παράδειγμα να σου πω γιατί γαμάει το Super Saiyan Rage. Του Trunks. Νομίζω η επίσημη ονομασία του είναι Trunks, Super Saiyan Blue of Rage. Κάτι τέτοιο. Ό,τι και να είναι. Ό,τι και να είναι. Για πες. Τι Ντέστρο. Για συνέχισε αυτό που έλεγες. Για πε. Λοιπόν, ουσιαστικά παιδιά το Rage τι ήτανε. Ήτανε μια μορφή που την πήρε ο Trunks για να πολεμήσει τους κακούς, να τον βάλουν και αυτό να πολεμήσει. Πολλοί έτσι το είδανε. Εγώ παιδιά διαφωνώ καθέτος με αυτό. Το σετάραν από την αρχή. Γιατί κανείς δεν το παρατήρησε ότι ο Trunks τον σετάραν ότι θα πάρει power-up. Πολλοί είχαν το θέμα ότι το power-up τον έκανε δυνατότερο από Super Saiyan Blue. Αυτό τους ενοχλούσε. Ναι, αλλά όταν έχεις 10 επεισόδια να μου σετάρεις ότι ο Trunks να λέει στον εαυτό του
ο μπαμπάς και ο Γκόκου γίνανε πολύ δυνατοί. Δεν θα καταφέρω ποτέ να γίνω έτσι. Πόσο χάζος πες να είσαι ότι δεν θα καταλάβεις ότι θα πάρει ένα power up. Και λογικό να πάρει ένα μεγάλο power up, διότι ο χαρακτήρας είναι πολύ OP, πρέπει κάτι να κάνεις. Οπότε από την αρχή τον πασάρουν ότι έχει γίνει πολύ δυνατός και σου λένε θα βάλουμε και αυτό. Εμένα με πειράζουν τέτοια σχόλια που λένε ότι έγινε γι' αυτό. Εγώ νομίζω ότι το είχαν σχεδιάσει από την αρχή να γίνει. Δεν ναι, έγινε έτσι προφανώς, αυτό, προφανώς. Με ένα snap. Προφανώς. Τέλος πάντων. Αυτό ήθελα να πω εγώ με και το Rage. Εγώ πιστεύω ότι τον χτίζαν από την αρχή τον Trunks να πάρει κάτι. Τον είδαμε ότι μέχρι και η σκηνή που μεταμορφώνεται σε Super Saiyan Rage είναι ολόιδιος. Είναι ολόιδια με τη σκηνή που ο Γκόχαν μεταμορφώνεται σε Super Saiyan 2. Ολόιδια, έχει παρόμοιες σκηνές. Ναι. Ουσιαστικά ο Τρανκς έγινε Γκόχαν. Ναι. Πιστεύω ότι το μειονέκτημα του Super είναι ότι δεν έδωσε μικρά, πώς να το πω, μικρές πληροφορίες στους fans ώστε να τους ικανοποιήσει λίγο και το lore τους. Τι εννοώ. Αν έδειχνα, ας πούμε, ότι ο Τρανκς και ο Βεντζέτα μπαίνανε για μια μέρα στο δωμάτιο του χρόνου, κανένα δεν θα γκρινιάζει για το Super Saiyan Rage. Γιατί θα μπορούσαν μέσα στη μία μέρα στο δωμάτιο του χρόνου να λέγανε α, ξόδεψε έναν χρόνο ο Trunks ώστε να μάθει τι είναι το θεϊκό Ki. Που ο Vegeta το έμαθε και αυτό σε πολύ λιγότερο από ένα χρόνο. Σε 6 μήνες νομίζω, ή 5. Ναι, αλλά όλη τη θεωρία την έπιασε όταν ο Goku πολεμούσε τον Beerus. Ναι. Άρα έπρεπε να είχαμε κάτι τέτοιο. Γι' αυτά γκρινιάζουν οι fans, ότι γίνανε πολλά πράγματα τα οποία για να τα εξηγήσεις πρέπει να χρησιμοποιήσεις τη δική σου λογική. Ναι, κοίταξε, το Dragon Ball πάντα ήταν αυτή η σειρά. Δεν το εξηγούν ποτέ στη σειρά. Τα guidebooks προσπαθήσαν να το σώσουν λίγο, ρε παιδάκι μου, αλλά δεν καταφέρουν πολλά, διότι λέγανε βλακίες. Λέγανε τα κλασικά, ο Goku πήρε power up, τώρα θα νικήσει, είναι. Τέλος πάντων, δεν με ενοχλεί αυτό πολύ, να σου πω την αλήθεια. Όταν γίνεσαι, ρε παιδί μου, άνθρωπος που εξηγεί τα πάντα, όπως κάνει το Γιοτάρο που με ενοχλεί λίγο, είναι βαρετό να κάθεσαι όλη την ώρα να εξηγείς, να εξηγείς, να εξηγείς. Εντάξει, απλά άσε τη στιγμή να γίνει. Μην το λες με τα λόγια, πες το με το σώμα. Το μειονέκτημα του Γιοτάρο φυσικά είναι ότι εξήγησε ό,τι εξήγησε, αλλά εξακολουθεί να κάνει λάθη. Ναι, λοιπόν. Άρα κάποιες φορές δεν μπορείς ούτε αυτό να το εκτιμήσεις. Αλλά εντάξει, κοίτα, δεν είναι κακό να εξηγείς. Ας πούμε, κανείς δεν έχει απορία στον Νάρουτο γιατί ο τέτοιος πήρε αυτή τη μορφή και όλα εξηγήθηκαν και σωστά και τοποθετήθηκαν ωραία. Αλλά δεν μ' αρέσει όταν το υπερβάλλεις με αυτό, ας πούμε. Ναι. Το DB βέβαια δεν εξήγησε τίποτα. Το Dragon Ball Super δεν εξήγησε τίποτα. Κοίτα, εδώ το Instinct το εξηγήσανε, αυτό μου άρεσε. Αλλά το Rage, παιδιά, δεν πήραμε καμία εξήγηση. Εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει. Δεν στρώτη και να μου πεις ακόμα δεν καταλαβαίνω πώς το πήρε. Εκτός από το set που το σετάρανε, γενικά πώς το πήρε. Τι είναι αυτή η μορφή, δεν ξέρω τι είναι αυτή η μορφή ακριβώς. Ναι, πραγματικά. Ό,τι και να μου πεις δεν θα το καταλάβω. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι απλά έφαγε ξύλο από τον Vegeta μία φορά και αυτόματα κατάλαβε τι είναι το θεϊκό Ki. Ναι, δεν έχουμε καταλάβει. Έχει θεϊκό Ki γιατί έχει μπλε αύρα. Αν το παρατηρήσετε πριν μεταμορφωθεί, του μπανιάζει και μετά γίνεται παλαιτήριο. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά! Ποτέ δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αλλά κοίτα, μ' αρέσει που πήρε μορφή και εξήγησε το λόγο πριν 5 λεπτά. Αλλά εξήγησε το λίγο τι είναι αυτή η μορφή. Δεν είπα, ξέρω εγώ, γιατί το πήρε. Γιατί το πήρε, το κατάλαβα. Δυστυχώς, τι είναι αυτή η μορφή. Δυστυχώς τα μειονεκτήματα ότι η σειρά γραφόταν με πάρα πολύ βιασύνη. Βλέπω ότι στη συνέχεια βελτιώθηκε αυτό. Τα σενάρια ήταν πολύ καλύτερα, όπως και το animation. Αλλά ειδικά εκεί στην ιστορία του Trunks, ήμασταν στο σημείο όπου προσπαθούσαν λίγο να γράψουν καλύτερα την ιστορία από ό,τι είχαμε στις τρεις προηγούμενες ιστορίες. Δηλαδή Battle of Gods, Resurrection F και Universe 6. Λοιπόν, θα θέλατε να πείτε κάτι άλλο ή να κάνουμε την τελική ερώτηση? Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τον πρόλεμο, θέλετε. Ωραία. Άρα κλείνουμε το Super και οι τρεις είπαμε ότι αν και μας ενοχλούσε λίγο. Το Super δεν έκανε ακριβώς. Δεν είναι το Super, είναι. Ναι, όχι, εννοώ. Κλείνουμε στη συζήτησή μας το Super. Εννοεί τη σειρά. Κλείνουμε στη συζήτησή μας τη σειρά του Super. Και οι τρεις έχουμε λίγο δυσανασχετήσει με κάποια προβλήματα, λίγο γκρινιάζουμε με το fan service, αλλά μπορούμε και οι τρεις να παραδεχτούμε ότι δεν μας χάλασε κάτι. Δεύτερο, παιδί, είναι επειδή είμαστε γέροι γι' αυτό. Είμαστε πάρα πολύ γέροι. Πραγματικά ήθελα να ήμουν 10χρονο που βλέπω το Super. Δεν θα καταλάβαινα τίποτα και θα
θα ήμουν χαρούμενος. Πραγματικά. Θα έλεγες όλη την ώρα για κάνον. Αυτό που όλοι μου γράφουν είναι κάνον ο Μπρόλι τώρα. Λοιπόν, καλά, αφήνουμε το Dragon, Dragon Ball Super. Πάμε στο μεγάλο ζουμί. Dragon Ball Super, The Movie, Μπρόλι. Μπρόλι. Μπρόκολ. Ποιος θέλει να μεταξύ... κράξει πρώτος. Να κάνω και να κράξω. Όχι, δεν. Ούτε εγώ δεν ξέρω. Δεν γιατί εγώ την έχω πει τη γνώμη μου. Αρχικά, εγώ όταν παρατήρησα το πόστερ, δεν είδα ότι έλεγε Μπρόλ. Είχα δει τον Μπρόλ που ήταν στην κλασική μορφή και λέω, όχι, ρε φίλε, λέω αυτό είναι ο Μπρόλ. Επειδή κατάλαβα το κολάρο. Και λέω, πω, πω. Αυτή μια εντάξει, λίγο δυσανασχέτησε επειδή έχουμε δύο ταινίες με τον Μπρόλ. Γενικώ ο Μπρόλ είναι ένα χαρακτήρα που δεν λέει πολλά. Σαν χαρακτήρα δεν είναι τόσο ενδιαφέρον. Και λέω, τώρα ελπίζω να το χειριστούν καλά. Μετά εντάξει είδαμε το τρέλερ που το τρέλερ ήταν hype, ήταν σε hype πάρα πολύ. Και τέλος πάντων μετά παρουσιάστηκε ότι ο Μπρόλι ουσιαστικά θα είναι ο Κάνον Μπρόλι, ότι θα αλλάξει πολύ ο χαρακτήρας του. Κοίταξε, εγώ έχω τώρα πίστη στον Τοριγιάμα, ελπίζω να βγει κάτι καλό. Εντάξει, μας έχει κάνει λίγο τα νερά το Τοριγιάμα τον τελευταίο καιρό. Έχει δώσει λίγο περίεργες πλοκές. Έχει δώσει κάτι σχέδια που δεν μου αρέσουν πραγματικά. Ο μοντέρνος Τοριγιάμα δεν μου αρέσει πως ζωγραφίζει. Αλλά μας έχει δώσει και ωραίους χαρακτήρες. Παραλαμβάνω, η Καλύφλα, η ιδέα για το Βετζίτο. Πάρα πολλά. Goku Black. Goku Black. Πάρα πολύ αυτά μου αρέσουν. Τώρα για την ταινία Μπρόλι, εγώ δεν ήμουνα της. Πώς να το πω. Της κατηγορίας που έλεγε «Ω, όχι, το Dragon Ball καταστράφηκε, φέρουν τον Broly πίσω, fan service, όχι, η νοσταλγία μου, η παιδική μου ηλικία». Καταστρέφεις την παιδική μου ηλικία. Ναι, κάτι τέτοιο, εγώ δεν είμαι τόσο μελό. Ίσα-ίσα η ιδέα μου άρεσε, τα designs μου άρεσαν και αν και λίγο γκρίαξα με το «Γιατί μου φέρνεις πίσω ένα παλιό χαρακτήρα», θα προτιμούσα πραγματικά να δω κάτι πρωτότυπο και ένα νέο χαρακτήρα και πραγματικά χαίρομαι όταν βλέπω... Όλοι που έχουν φαγωθεί είναι με το γιαμώσι, ό,τι ναι. Ναι, ναι, εγώ χαίρομαι όταν βλέπω μη Σάιαν χαρακτήρες. Πολλοί θα μου πείτε «Τι εννοείς, εννοώ τον Τζίρεν, εννοώ τον Τόπο, εννοώ τη Ρίμπριαν». Μου άρεσαν αυτοί οι χαρακτήρες, ήτανε Τοριγιάμα χαρακτήρες. Ναι, ειδικά η Ρίμπριαν. Η Ρίμπριαν κυριολεκτικά. Νιώθω ότι είναι ό,τι πιο Τοριγιάμα έχει βγει την τελευταία δεκαετία. Ούτε ο Τζάκο δεν είναι όσο Τοριγιάμα είναι η Ρίμπριαν. Και μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, μ' αρέσει. Είναι ο Τζάκο, φίλο μου. Τόρι μπορεί. Θέλω Τζάκο κάμεο. Στην ταινία. Ίσως εμφανιστεί. Το θέμα μας είναι. Πώς αυτό. Ναι, θα λέει πάλι παιδιά, συμφορά ο Μπρόλι. Ναι, θα λέει κάτι τέτοιο αν εμφανιστεί. Δεν νομίζω να εμφανιστεί γιατί ναι. Δεν έχουμε δει design του, αλλά θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι όσους είδαμε σε designs αυτοί θα εμφανιστούν. Αμφιβάλλω ότι θα εμφανιστεί ο Γκότε και ο Τρανκς και ο Γκόχαν. Ο Γκόχαν είμαι σίγουρος ότι δεν θα εμφανιστεί στην ταινία. Ναι, επίσης κάτι πρόσφατο που λένε με τον Γκοτζίτα. Εγώ νομίζω θα είναι κομπάρος ο Γκόχαν. Εγώ Γκοτζίτα στην ταινία δεν θέλω. Αυτό που λένε ο Γκοτζίτα Super Saiyan Blue. Δεν θέλω να μπω σε ιστορία διότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακριβώς. Αλλά θέλω να πω ότι τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Σας φαίνεται τόσο ότι είναι πολύ μαρκετίστικο αυτό με τον Μπρόλι. Κοίτα, άμα βάλουν και Gogeta, άμα βάλουν και Gogeta θα είναι εντάξει. Για μένα είναι το Zenith. Είναι κυριολεκτικά ποιος χαρακτήρας είναι αγαπητός και πουλάει, ο Bardock. Ωραία. Ποιος άλλος, ο Μπρόλι. Ωραία, φέρετε τον Μπρόλι. Έτσι το σκέφτηκα. Λόλ. Τελείως μαθηματικά. Δηλαδή μπορεί να είναι και ο Bardock, τώρα το λες. Και φοβάμαι, το παίζω τζόγο, ότι η σκηνή του Bardock από τον Dragon Ball Minus θα εμφανιστεί στην ταινία. Μα κάτι θα γίνει ρεκόν τουλάχιστον. Και πείτε ό,τι θέλετε. Μπορεί αυτή η σκηνή με την κάψουλα και το χέρι και το μικρό χέρι που ακουμπάει να είναι ο Bardock και ο Γκόκου. Το έχετε φανταστεί ποτέ αυτό? Στο τρέιλερ. Ναι, το έχουμε δει. Το έχουμε ζητήσει μαζί κιόλας. Γιατί πολλοί λένε ότι μπορεί να είναι είναι ο Παραγκούς και ο Μπρόλι. Εγώ πιστεύω είναι ο Bardock και ο Γκόκου από το Dragon Ball Minus. Ναι, γιατί όχι. Έχει και το ίδιο περικάρπαιο μου το πάντα. Νομίζω, βασικά. Fuck. Yeah. Άρα... Θες πω. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι οι ταινίες βγήκανε remaster και τώρα στους κινηματογράφους στην Αμερική παίζεται remaster το special του Μπρόλι, του Bardock, η ταινία του Μπρόλι και η ταινία 12. Δηλαδή, Bardock, Μπρόλι, Gogeta. Gogeta έχει γίνει κάποιο official announcement ότι θα βγει. Όχι, όχι ακριβώς. Ψάξανε το source code. Πες το.
Βασικά, δεν μπορώ να το εξηγήσω με τι λέει. Κοίτα, το καινούργιο DLC που βγήκε ουσιαστικά έχει κάποια αρχεία στον υπολογιστή που δείχνουν τι, μπορεί να, τι θα βγει για τα επόμενα DLC. Μιλάμε και για το ένας που ασχολείται με αυτά. Ναι, για το Xenoverse 2, sorry. Και ένας τυπάς που ασχολείται με αυτά και τα ψάχνει και νομίζω μπαίνει μέσα στο Xenoverse, στα αρχεία του, τέλος πάντων. Δεν θυμάμαι τη λέξη που το κάνει. Γιατί νομίζω υπάρχει λέξη που δημό κάτι. Τέλος πάντων. Έψαξε και βρήκε ότι σε επόμενο DLC βρήκε καινούριο. Νομίζω καινούριο σλότ χαρακτήρες Bardock. Sorry. Broly και Gogeta. Και έχει βγει θεωρία ότι θα έρθει ο καινούριο Broly σε καινούριο DLC και Gogeta Blue. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι μπορεί το παιδί να κάνει λάθος. Μπορούμε να υποθέσουμε πολλά πράγματα. Για την ώρα όμως, εγώ δεν θέλω να υποθέσω κάτι. Το ότι είναι στο source code σημαίνει ότι θα βγουν κάποια στιγμή στο παιχνίδι. Ναι. Τι εννοώ, από την αρχή με το που βγήκε το Dragon Ball Fighters, ψάξανε μέσα τον κώδικα και είδαν ότι υπήρχε. Ναι, είδαν και το Goku Base και Vegeta Base. Ναι, και ήδη έχουν σποιλάρει ποιο θα είναι το τελευταίο DLC του Fighters. Αν δεν κάνω λάθος, σε source που είδαν που μπήκαν στα αρχεία, είδαν και εικόνες. Είχαν βγει και εικόνες με τους χαρακτήρες, αν δεν τον λάθος. Εννοείς για το Fighters. Για το Fighters ναι, είχαν βγει. Ναι, είχαν βρει τα μοντέλα, το χαρακτήρα είχαν βρει μέσα. Ναι, μοντέλα. Γιατί το κάνουν αυτό, ρε φίλες, που ταιριάζονται μόνοι τους. Όχι, μωρέ, οι developers φτιάχνουν το παιχνίδι. Όταν φτιάχνεις ένα παιχνίδι, δεν έχεις στο μυαλό σου το σκεπτικό ότι θα υπάρχουν άτομα που θα ψάξουν τον κώδικα μέσα και θα ψάξουν να βρούνε. Καλά, και δεν ξέρουμε κατά πόσο τα αρχεία που βρήκανε λέγανε μέσα Broly. Gogeta, μπορεί να λέγανε αρχικά και το άτομο που τα διάβασε να τα κατάλαβε τι σημαίνουν. Ναι. Γι' αυτό λέω, μπορεί να κάνει λάθος, εντάξει, άνθρωπος είναι, μπορεί να κάνει λάθος, ας πούμε. Ναι. Αλλά πάντα κατά μια πισινή, επειδή πάντα κατά μια πισινή, εγώ δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Εγώ θα μιλήσω γενικά για τον Broly. Δηλαδή, εγώ έχω πει. Πώς σας φαίνεται ότι. Ναι. Και εγώ έχω πει βέβαια. Gogeta Blue, Goku Blue, Gogeta Blue, Ultra Instinct Goku. Έτσι τα πάνε οι μάχες. Το έχω πει στο πρώτο μου βίντεο. 99% θα πέσω μέσα. Εκτός από το Ultra Instinct, είμαι σίγουρος. Για Gogeta. Θα γίνει Gogeta και ο Gogeta θα φεϊλάρει. Ο Freezer κλασικά θα φάει βρωμόξυλο όπως το Tournament of Power, ναι. Πάλι. Ναι. Και η φάση που ο Freezer όταν παρουσιάστηκε άκυρο, όταν παρουσιάστηκε στο Super, ξέρω εγώ. Φαινόταν πολύ δυνατός, δηλαδή έτσι με τους Assassins που είχε στείλει ο Syndra. Και ήμουν κάπως, ο Freezer τώρα έχει γίνει δυνατός, αλλά μετά... Γενικά, μια και πιέσαι αυτό το θέμα, όλοι οι χαρακτήρες για κάποιο λόγο γίνανε υπερβολικά όποιοι για το τουρνουά και κανείς τίποτα. Ο Krillin... Με το Solar... Σκέψου το λίγο, ο Gohan έγινε υπερβολικά όποιοι για να πολεμήσει ρομπότ. Τι φάση. Ήθελε να πολεμήσει πολύ την Gale, ήθελε να πολεμήσει πολύ τον τόπο, δεν έγινε τίποτα από αυτά. Δεν είχαν και χρόνο, οπότε τον Gohan πες να τον έβγαλαν επειδή από έλλειψη χρόνου. Επειδή είχαν πει τελειώνει σειρά, οπότε λένε. Η μάχη με τον Dispo, εγώ έχω πει στον Destro. Το τέλος της Κέφλα με τον Gohan, αν και μισώ αυτή τη μάχη, το τέλος του Gohan που όπως βγήκε έξω το χειρίστηκε καλύτερα το κοιτάω από το άνιμο. Που απλά θυσιάστηκε για τον εαυτό του. Το τέλος που και καλά βγήκαν και οι δύο μαζί με μπουνιά μου άρεσε πάρα πολύ, απορώ και δεν το χάνω. Γενικά αυτό το τέλος, ξέρεις, να βγουν μαζί χαρακτήρες με μπουνιά. Αυτό είχε φυσικά τώρα στο Camp Battle που βγήκαν ένας Goku και ένας Freeza. Ουσιαστικά αυτοί κάνουν τρασπόρο σε Blue και κάνουν ακριβώς αυτή την μπουνιά, ξέρω εγώ. Λολ. Ωραία αναφορά. Ναι, το Camp Battle κάνει κάτι τέτοια. Ναι, εντάξει, είναι πώς βλέπεις την ιστορία. Στο anime όλοι πήραν τρελά power up, αλλά υπήρχαν κάποιοι χαρακτήρες οι οποίοι... Τέντσιν Χαν. Δεν τους κοίταξε κανένας. Λέω ότι αυτό είναι Blue Level. Τι φάση. Ναι. Ο Τένσιν Χάν, ας πούμε, τίποτα. Ο Πίκολο, τίποτα. Ναι. Τίποτα. Ο Κρίλιν πήρε μια καινούργια δύναμη, δεν έκανε πολλά. Ο Χιρονοτζίμι απλά έριξε ξύλο. Respect το Χιρονοτζίμι, είχε τα καλύτερα επεισόδια. Ναι, Χιρονοτζίμι. Έκανε την υπέρβαση. Α, ωραία, ναι. Μ' άρεσε. Τι εννοείς, στο μάγκα μ' άρεσε πιο πολύ. Άσε με το μάγκα, μωρέ. Ultra Instinct Χιρονοτζίμι, άσε με ήσυχο. Εντάξει, είπαμε fan service, αλλά μην το παρακάνουμε. Ούτε ο Σέθ δεν έρχεται αυτά. Ου,
ωραία επίθεση, την είδα στο Dokkan Battle. Πάντως, κατά τη γνώμη μου, ο Broly είναι, η ταινία Broly είναι κυριολεκτικά ό,τι πιο εμπορικό υπάρχει. Ψάξανε τον πιο εμπορικό χαρακτήρα και τον φέρνουν πίσω. Όση προσωπικότητα και να του δώσουν, όσο και ωραία animation και να πάρουμε, εξακολουθεί να είναι μια ιδέα η οποία είναι τέρμα εμπορική. Δεν ξέρω και για τη γνώμη σας, αυτή είναι η δική μου. Πεθάνατε και οι δύο? Όχι ρε, τι λες. Δεν την έχω πει εγώ τη γνώμη μου, για τον Τζίμι θέλω. Ναι, και εγώ, ναι, ναι, όχι, και εγώ. Okay. Άρα και οι δύο, συμφωνείτε μαζί θέλετε μου ή όχι? Ναι, πείτε, πείτε. Εγώ μισό-μισό, δεν πολύ συμφωνώ. Είναι... και συμφωνώ και διαφωνώ. Απ' τη μία είναι... η φάση. Απ' τη μία είναι μαρκετιστικό. Αλλά από την άλλη ξέρω εγώ... εντάξει, δεν με ενοχλεί τόσο πολύ. Βέβαια, πιο πολύ λόγω του ότι το τρέιλερ μου έδωσε ελπίδα. Ναι, το τρέιλερ. Αλλά το μόνο που θέλουν να δω τον Broly τέλος πάντων με προσωπικότητα, δηλαδή ξέρω εγώ... ναι, είναι χαρακτήρας. Ακούσει... ναι, δηλαδή ότι η ταινία θα έχει... θα είναι το main theme, θα είναι η οργή του Broly, ξέρω εγώ. Θέλω να βγει κάτι από αυτό, ξέρω, δηλαδή να βγάλουν ένα χαρακτήρα. Αυτό με τους Saiyans, να σου πω την αλήθεια, ok. Φάση θα είχε να βλέπουμε ένα νέο future τέλος πάντων για τους Saiyans, μια λεπτομέρεια. Απλώς αυτό τώρα με τον Broly θεωρώ είναι το μείζον ζήτημα. Για να δούμε τι να σε επιφυλάσσει το μέλλον. Το κοντινό μέλλον κιόλας. Ναι, ναι, για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Λοιπόν, παιδιά, πιστεύω ότι το θέμα το αναλύσαμε. Μιλήσαμε για τα κατά πόσο οι σειρές του Dragon Ball, κατά τη γνώμη μας πάντα, επηρεάζονταν από τρίτα άτομα ή προσπαθούσαν να τις κάνουν περισσότερο εμπορικές ή κατά πόσο να τις κάνουν να τις αγαπήσει πιο πολύ ο κόσμος και κατά πόσο επηρεάστηκαν. Πιστεύω ότι έφτασε η ώρα να ολοκληρώσουμε. Τι λέτε εσείς? Ναι, ουσιαστικά αρχίσαμε από Dragon Ball, συζητήσαμε όλα, τέλος πάντων, όλες τις σειρές και μέχρι και σε games πιάσαμε. Οπότε ναι. Λοιπόν. Τελικά παιδιά είναι μαρκετιστικό, δεν είναι? Η ταινία Broly, κατά τη γνώμη. Ναι, όντως, τελικά. Όχι, γενικώς για όλο το. Κάτω η σειρά, όλο το franchise. Τη main ερώτηση, ναι. Το θεωρείς πολύ ενοχλητικό, το θεωρείς ξεζουμίζουν η ίδια η Ελλάδα. Το θεωρείς ότι είναι διακριτικό, τι θεωρείς, ας πούμε, για σε περισσότερο αυτού? Κατά τη γνώμη μου, οι αλλαγές που γίνανε δεν καταστρέψανε την ιστορία. Όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να το κάνουν υπερβολικά δραματικό, ακόμα και αυτά που είδαμε στο Super, ακόμα και αυτά που είδαμε με εξαίρεση λίγο στο GT, δεν καταστρέψανε την ιστορία και η ιστορία συνέχισε να συνεχίσει κανονικά. Ήταν πολύ διακριτικές οι αλλαγές που γίνανε, όπως είδαμε στο Dragon Ball και στο Zeta, με την παρουσίαση νεαρών χαρακτήρων και στο τέλος, όπως είδαμε στο Super με, στο GT με τον μικρό Goku και συνέχεια στο Super με τον Broly ως Kale. Αλλά γενικότερα πιστεύω ότι, κατά τη γνώμη μου, το Dragon Ball δεν καταστράφηκε από την εμπορικότητά του. Δεν καταστρέψανε την ιστορία για να μας δώσουν. Μας δώσανε πάρα πολύ merchandise, πάρα πολύ καινούργια προϊόντα, αλλά δεν καταστρέψανε. Οπότε όλοι έχουμε καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα. Από μαζί και Destro Extreme, γεια σας παιδιά. Bye.